Πολύ, με ανέβασε. Μας ανέβασε πρωί-πρωί. Εσένα, ειδικώς. Λοιπόν, επειδή είμαστε πάλι μαζί λόγω της απουσίας μου την προηγούμενο. Καλά πέρασε. Ωραία ήταν. Πάντως αυτό που κατάλαβα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ότι δεν είδα τον κόσμο να πολυτρέχει για τις εκλογές. Ναι. Δεν είδα. Ήσουν τη μέρα που ψηφίζανε. Ναι, και τι. Δεν είχε τα βαντούρια εκλογικό. Τι παρατήρησα, είναι μια περιοχή που λέγεται Ρομ, δηλαδή είναι η Ρωμά, η Τσιγκάνη. Μεγάλη περιοχή στην Κωνσταντινούπολη, που εκεί δεν έβλεπε τίποτα άλλο στα σπίτια από σημαίες τουρκικές και τον Ιμάμογλου. Όπα. Άρα κάποια κοινωνικά στρώματα χαμηλά τον στηρίξανε. Λοιπόν, να πάμε για τις εφημερίδες, να ξεκινήσουμε γρήγορα-γρήγορα, μην χάνουμε χρόνο. Να πω προηγουμένως όμως, Δημήτρη, μια επιστολή που πήρα από έναν τηλεθεατή μας. Ναι. Μια κυρία δηλαδή, ο σύζυγός της πέθανε πριν από 2 χρόνια, το 17, έπαιρνε σύνταξη 1.700 ευρώ, ήταν διευθυντικός στέλεχος στην τράπεζα, σε μεγάλη τράπεζα, και της ήρθε η εκαθάριση, δηλαδή η σύνταξη που θα πάρει αυτή, και είναι 402 ευρώ. Λοιπόν, 402 ευρώ. Κατά τα άλλα τα φτιάξαμε. Και μου λέει, θέλω να το πείτε, το λέμε. Ο ειδικός έχει φύγει, ο Γιώργος Αυτιάς που τα ξέρει. Θα του δώσουμε την επιστολή να το δει το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα η Καθημερινή. Πιο χαμηλά ο πήγες για τα πλάκα-πλάκα, έγινε σφαγή. Έχει σφαγή, ναι. Πολύ κλάμα ρίξαν τα παιδιά. Ναι, πολύ, ναι. Η ανακοίνωση των βαθμολογίων δείχνει μεγάλη πτώση στις βάσεις. Ναι. Και η απάντηση της Λευκοσίας με ναύτεξη. Θερμοτέτατε, Τραμπ, Πούτιν στην Οσάκα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν. Τα νέα. Α, έχουμε δημοσκόπηση. Αποκαλυπτικό γάλο της MRB για τα νέα. Προς αυτοδυναμία 155 έως 163 έδρες, κλειδώνει με βάση τα 3 πιθανά σενάρια, πεντακομματική, εξακομματική, επτακομματική βουλή, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Έως 40,4 εκτελεστεύεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην εκτίμηση ψήφου, 79,6 παράσταση νίκης, πρώτος ο Κυριάκος με 35,5. Το βασικό είναι ότι σου λέει και με 5 και με 6 και με 7 κόμματα έχει αυτοδυναμία κλειδωμένη. Έχει δώσει στην αναγωγή που και στο μεγαλύτερο ποσοστό, αν πάρουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά των κομμάτων, είναι με 2 το μεγαλύτερο η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Με 2. Με 3,2 είναι η Ένωση Κεντρών, το μεγαλύτερο λέω. Που σημαίνει μπαίνει στη Βουλή, έτσι. Μάλιστα. Με 4,4, επίσης το μεγαλύτερο, Μέρα 25. Ναι. Με 4,8 η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Με 5 η Χρυσή Αυγή. Με 6,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Με 9,8 κοντά στο 10. Ναι. Στην περίπτωση δηλαδή που πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό, που δίνει η δημοσκόπηση, τις διαφορές. Με 31,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με 40,4 η Νέα Δημοκρατία. Τα μεγαλύτερα. Μάλιστα. Τα μικρότερα είναι 35,4, 26,5, 6,4 το ΠΑΣΟΚ, 3,7 το ΚΚΕ, 2,6 η Χρυσή Αυγή, 2,5 η Ελληνική Λύση, 2,2 ο Βαρουφάκης, 1,4 η Ένωση Κεντρών. Καλά, και με τα μικρότερα πεντακομματική. Ούτε τετρακομματική. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Μικρότερα είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι. Να πάμε στην Αυγή. Μα σημαίνα λόγια. Αντί για απαντήσεις από τη Νέα Δημοκρατία για το ασφαλιστικό. Το έχουν κάνει πρώτο θέμα το ασφαλιστικό. Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει πρώτο θέμα. Και ο Τζανακόπουλος που τον έχει εδώ είναι. Επίσης το έχει κάνει πρώτο θέμα, δηλαδή σε όλες τις συνεντεύξεις. Σχέδιο επίθεσης με πυράβλους είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Πολεμικά σενάρια από τον φιλοκυβερνητικό τουρκικό τύπο για να μας τρομάξουν. Ναι. Ο χάρτης που δημοσίευσαν δείχνει εδώ η εφημερίδα, λεπτομέρειες μέσα. Βουτιά βάσεων σε πολυτεχνία και ιατρικές, είναι ο ελεύθερος τύπος. Στέλνουμε μήνυμα αυτοπεποίθησης, καλής γειτονιάς με την Τουρκία, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ίδιες τιμές σε γρήγορα και συμβατικά πλοία. Δεν άλλαξαν οι τιμές για φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό ο ανταγωνισμός έφερε νέα δρομολόγια. Και φθηνότερα είναι ακριβά τα ιστορία. Είναι ακριβά για μια οικογένεια. Είναι ακριβά. Είναι να έχει 4 άτομα τώρα. Έθνος. Γκρεμίστηκαν οι βάσεις για τα ΙΕ. Η ακτινογραφία των Πανελλαδικών του 19. Πού θα κινηθούν κλπ. Είναι θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Εφημερίδα των συντακτών. Οι βάσεις φέρνουν πολλά χαμόγελα. Πτώση μικρότερη. Είναι άλλη ματιά. Ναι, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Είναι άλλη ματιά. Τι ωραία, πω εντάξει, το βλέπει αλλιώς η εφημερίδα. Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Η Αξία News, το ελαττήριο της οικονομίας, οικονομική εφημερίδα. Ναι. Η νέα σελίδα που θα βγαίνει Σάββατο και θα είναι και για Κυριακή, Σάββατο-Κυριακό. Ναι. Οι μυστικές αναλύσεις, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, σε ποιες δεξαμενές στοχεύουν τα κομματικά επιτελεία, 1.000.000 ψηφοφόροι στην κρίζα ζώνη, το ποσοστό της αποχής, ο κίνδυνος χαλαρής ψήφου, το στοίχημα της νέας γενιάς καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Μας. Αυτό είναι που λέει η εφημερίδα.
Πάμε στην εφημερίδα παραπολιτικά. Η εφημερίδα Αμιγός τώρα. Βέβαια. Συμπολιτευόμενο 100%. Όχι, είπα. Αμιγός Σαββατιάτικη. Αμιγός, ναι. Λοιπόν, τα σενάρια του χάους και η λύση. Επόμενη μέρα των εκλογών τη 7η Ιουλίου. Το σχέδιο πάταξη διαφορά. Γιώργος Αυτιάς. Βροχή κατασχέσεων. Απλή τρόπη να μην χάσετε τα σπίτια σα. Χρηστικά αυτά τα διαβάζει πολύ ο κόσμο. Καρφί. Σαρωτική διαφορά 15%, βέβαια η αυτοδυναμία, τελειώνει ο Τσίπρας. Φεύγουν τα παρατράγουδα του ΣΥΡΙΖΑ και αφήνουν πίσω συντρίμια και ντροπή, λέει η εφημερίδα, το καρφί. Ο Λετήρας Καραμαλής εμφανίστηκε με 10 λεπτά κήρυγμα. Το διάβαζω. Καταγγέλνουν παγίδα, καταγγέλνουν τον παπά. Αυτό είναι το θέμα. Παρασκήνιο. Ξαναμίλησε με την ψυχή του, άλλη όπως είπαμε, έτσι, στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ο χρόνος παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. 6 κλειδιά για γαλάζια αυτοδυναμία. Έχω κι άλλες, περίμενε. Έχω κι άλλες, εμπόρευμα. Λοιπόν, η Βραβινή. Ναι, η Τουρκία παραβέα εισβάρασαν το διεθνές δίκαιο. Μήνυμα Κυριάκο από τον Εύρο. Κόντρα. Οπα. Μπαίνει η εισαγγελέα στην Αττική Οδό. Μπούμεραν για τον άκτορα η απόπειρα αύξηση τιμή των δύο διών. Μάλιστα. Να φτάσει παντού το ψηφοδέλτιο και το κάλεσμα ενίσχυση του ΚΚΕ, λέει ο ριζοσπάστης. Εδώ αυτό δικό σου. Από όρος δύο ανήκουν στη πόλεμη στις 8 Ιουλίου. Με σημάδι τον καύσωνα και το. Και, τα, και την τρεμάμενη Μέρκελ. Κοίτα πώς τα συνδέει. Ναι. Καύσωνα, τρεμάμενη Μέρκελ. Είναι, δύο ανήκουν στην πόλεμη 8 Ιουλίου. Τα σημάδια που σου λέει. Ναι, τα σημάδια. Δεν το καταλαβαίνεις τι θες να κάνω. Άλλο τρέμει το ειδικό. Λοιπόν, τρέμει το ειδικό δικαστήριο. Φοβάται τις υποκλοπές Βαρουφάκη. Οργανώνει συνέδριο διασπάσεων για να εκτός την αποτροπή. Προφανώς για τον Τσίπρα, λέει. Έλευση Μικρό. Αυτό είναι ο δρόμος της αριστεράς. Έλευση Μητσοτάκη με χορηγό τον Τσίπρα. Το εργατικό δίκαιο, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μάλιστα. Η εφημερίδα. Το εμπρός, χαμένη ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Με Μιχαλολιάκο και τα λοιπά στο πρωτοσέλιδο, για να καταλαβαίνουμε. Δύο. Καρφίτσα είναι Θεσσαλονίκης, ο δρόμος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία. Έτσι. Ωραία. Έγινε free press αυτή. Ναι. Λοιπόν, εσπρέσο, σου εγώ και εσπρέσο, έτσι. Ώρα 0 για τη μύδια της Πετρούπολης. Κάθε σου σκαμνή, εσπρέσο φαίνεται στο φως δημοσιότητας, το βούλιο με καταπέλτη. Κάτσε να δούμε αν έχει τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Τι θες. Ξύλο, ατυχήματα και σκισίματα. Ναι. Στα μουσικά βραβεία. Μαντ. Μάλιστα. Καταστροφική σεισμή και πόλεμο στο Αιγαίο. Κόλαση οι προμηθητές Νοστράδα μου. Τρέμουν οι Τούρκοι τις προβλέψεις για σύραξη και καταστροφές. Είπαμε για δημοσκοπήσεις και στο Νιουπόστ υπήρχε μια ερώτηση, ένα ερώτημα που το κάνει προλάτα και είναι σαν μια δημοσκόπηση, ας πούμε. Αλλά δείξε μας, κύριε Γιάννη. Τι λέει εδώ. Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις προσεχείς εκλογές της 7ης Ιουλίου χωρίς αυτοδυναμία, εσείς τι θα προτιμούσατε? Να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με ψήφο ανοχής το 19%. Να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Κινάλ το 36%. Να προκύψει κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού το 11%. Να προκηρυχθούν νέες εκλογές με απλή αναλογική το 32%. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τα κόμματα. Να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με ψήφο ανοχής στο ΣΥΡΙΖΑ 0. Κανένας δεν το θέλει. Ναι. Να προκύψει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Κινάλ 6, μεγάλου συνασπισμού 10, να προκηρυχθούν εκλογές με απλή αναλογική 77. Η ΣΥΡΙΖΑ θέλει απλή αναλογική, άλλες εκλογές. 25% στη Νέα Δημοκρατία για το αντίστοιχο με ψήφο ανοχής. 51% για κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Κινάλ. Να προκύψει μεγάλο συνασπισμό και 20 να πάμε για εκλογέ. Κίνημα αλλαγή 25, 60, περίπου το. Κοίτα, όχι, το 60 αυτό το δεύτερο είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, για το Πασόκ, ναι. Είναι και πολύ σοβαρό. Το 60% των ψηφοφόρων του Κινάλ θέλουν να προτιμούν. Έχουμε βάλει και την ελληνική λύση 44, 9, 30, 17. Λοιπόν, να δούμε όμως και τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί. Να πάρουμε ένα κλίμα. Εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Κόσμο, λαό. Είναι εκλογέ λίγο υποτονικέ. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πάρα τα αυτά. Μπορεί να ανέβει μόνο αυτή τη βδομάδα. Ο Κολοκυθάς, ξέρεις, το δημιουργεί το κλίμα. Είναι το σπατώνει με το ζώο. Είναι αυτό που λέμε κλιματάρχης. Ναι, κλιματάρχης. Λοιπόν, έλατε κύριε Κολοκυθά να δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Για έλατε. Και έχουμε σχέδιο η ανεργία να πέσει ακόμα περισσότερο την επόμενη τετραετία και στο τέλος της επόμενης τετραετίας να φτάσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα. Και η σταθερή εργασία να γίνει ο κανόνας, όχι απλά η πλειοψηφία. Ο ένφια θα μειωθεί κατά 30%. Για όλους.
για όλους, για τις μεγάλες ιδιοκτησίες, για τις μεσαίες ιδιοκτησίες, για τις μικρές ιδιοκτησίες. Καλή επιχείρηση είναι η επιχείρηση που προσέχει τους εργαζόμενους, είναι η επιχείρηση που πληρώνει καλούς μισθούς. Και αυτό εμείς μπορούμε να το κάνουμε πράξη και να συνάψουμε μια καινούρια συμφωνία αλήθειας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Λέει, αν δεν μου δώσετε λευκή επιταγή, εγώ στα παλιά μου τα παπούτσια και η θερινή περίοδος, στα παλιά μου υποδήματα και η οικονομία και τα εθνικά θέματα, εγώ θα ξαναοδηγήσω τη χώρα ξανά και ξανά σε εκλογές. Να λοιπόν η διαφορά μας. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της συνεργασίας. Κανείς δεν θέλει την επόμενη μέρα να μπαίνουμε σε παζάρια και σε διαβουλεύσεις που το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να μας συγκρατήσουν πίσω και να μην μπορούμε να τρέξουμε γρήγορα με τους ρυθμούς που επιθυμούμε. Ζητώ ισχυρή εντολή για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στις 7 Ιουλίου επιστρέφει η λογική στον τόπο με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Ραντεβού με το κίνημα αλλαγής στην κάλπη. Το ΚΚΕ θα βρεθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, όπως σταθερά ήταν απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις των μονοπωλίων. Λοιπόν, πάμε, ναι, τα μονοπόλια που γνωστό και τα λοιπά. Θα πάμε στην Χρήστα Τζίκλη που είναι μαζί μας εδώ. Είχαμε τη συνάντηση στο G20 στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα με το, του κυρίου Τραμπ, με τον κύριο Ερντογάν. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω, οι ηγέτες των 20 πιο αναπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου δίνουν συνεντεύξεις τύπου, παραχωρούν συνεντεύξεις τύπου. Θα δούμε αν υποθεί και εκεί κάτι. Προηγουμένως όμως είπαμε, όπως είπατε, είχαμε την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πριν λοιπόν την κατηδίαν συνάντηση, αυτά που μάθαμε, αυτά που μας είπαν δημοσίως, είναι ότι η Τουρκία είναι μια φίλη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι πιο διαλλακτικός, σύμφωνα με ό,τι ερμηνεύουν τα διεθνή μέσα, να αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία αν τελικά αγοράσει τους S-400 το ρωσικό αμυντικό σύστημα S-400. Συγγνώμη, είναι ζωντανή μετάδοση η συνέντευξη του Μιλιέ. Ζωντανή μετάδοση. Έχει ήδη ανέβει λοιπόν στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει ξεκινήσει. Θα μας ενημερώσει σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό με τον Ερντογάν. Αν πει κάτι περαιτέρω, ναι, γιατί είπε πάρα πολλά πράγματα. Άφησε λοιπόν ένα παράθυρο ανοιχτό να μην επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Είπε ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και μελετάμε διάφορες λύσεις. Τόνισε ότι έχουμε σημαντικούς δεσμούς, έχουμε στενή εμπορική σχέση και θέλουμε και στενότερη και μια στενή σχέση στρατηγικής σημασίας. Έτσι την ονόμασε. Έτσι φαίνεται. Είναι και το Ιράν, ακριβώς. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα βγει στη δημοσιότητα από την κατηδίαν συνάντηση. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά που ακούσαμε όλοι πριν οι δυο τους κλείσουν τις πόρτες. Δεν βλέπω την κολοτούμπα εγώ. Κατά συνέπεια θα περιμένουμε να δεις μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ και να μας ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι ακριβώς λέει με τον Ερντογάν. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη. Ναι, αλλά αν θέλετε να πούμε προηγουμένως, γιατί έχει σημασία όταν συναντιούνται 20 ισχυρότεροι του κόσμου, έχει σημασία να δούμε και τι άλλο είπανε. Γιατί το βασικό θέμα της συνόδου είναι ο εμπορικός πόλεμος, αν θέλετε, Κίνα-Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί είχαμε μια συνάντηση του Ρώσου με τον Κινέζο πρόεδρο, που σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα αποφάσισαν να υπάρχει μια ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο και να συνεχιστούν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ τους. Αυτό, αν θέλετε, ήταν ανακούφισε όλους τους ηγέτες των G20. Ωραία. Για τον βασικό θέμα της συνόδου. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να μας πεις τι γίνεται με τον καύσωνα στην Ευρώπη. Έχουμε και νεκρούς, έχουμε ανθρώπους που... Είδανε μια φορά 40 βαθμούς και πάθαν την πλάκα. Εμείς που το ζούμε συνέχεια. Α, τώρα. Εδώ είναι ένα μάθημα. Είναι όπως κάνουμε εμείς εδώ για Αθηναία, άμα χιονίσει. Περίμενε. Το ίδιο πράγμα. Είναι ένα μάθημα, Χρήσα μου, αυτό να μάθουν οι βόρειοι λαοί και αυτοί οι λαοί τι σημαίνει νότος. Αν μπορείς να δουλέψεις με αυτές τις θερμοκρασίες που μας κατηγορούν καμιά φορά ότι είσαστε τεμπέλιδες και αυτά και τα λοιπά. Για να τους βλέπεις αυτούς πώς είναι. Πώς είναι η παραλογικότητά τους αυτές τις μέρες. Άστο λοιπόν. Λοιπόν, έλα Χρυσέ, για πάμε. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου είχαμε ένα εθνικό ρεκόρ. Είχαμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Το έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι θα έρθουν αυτές τις θερμοκρασίες και ήρθαν τελικά.
Έφτασε λοιπόν, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 45,9 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στη Γαλλία. Ακριβώς. Η υψηλότερη θερμοκρασία που είχε καταγραφεί ήταν 44,1 βαθμούς Κελσίου και είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2003, όταν είχαμε και τους 15.000 νεκρούς. Και με βάση αυτό το προηγούμενο, η Γαλλία είχε κηρύξει ήδη σε κόκκινο συναγερμό, ούτε αυτό έχει ξαναγίνει, 4 διαμερίσματα στο Νότο. Είχε θέσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συναγερμό από πολύ νωρίς, από τις αρχές της εβδομάδας. Και ακόμη και σήμερα η Υπουργός Υγείας δηλώνει ότι όλοι βρίσκεστε σε κίνδυνο. Και είδαμε προηγουμένως ένα σποτάκι που μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης για το τι να κάνετε, ηλικιωμένοι και μη, προκειμένου να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε σε αυτές τις συνθήκες ακραίας. Δεν έχουμε κοντήσει μέσα σπίτια, γιατί το χρειαζόταν. Ναι. Ένα Αυστριακό χθες ένα ρεπορτάζ εδώ στο Sky. Μιλούσε εκεί σε κάποιο κανάλι και λέει: υποφέρω, λέγεται, εμείς δεν έχουμε air condition. Δεν έχουμε air condition. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν ενδιαφέρει. Μα είδαμε επίσης εθνικά ρεκόρ. Με δόσεις. Παλιό. Από αυτά που είναι κάτω στο πάτωμα. Με κάρβουνο, α πούμε. Περίπου, πετρέλαιο. Εντάξει. Εθνικά ρεκόρ θερμοκρασιών είδαμε και στη Γερμανία και στην Τσεχία και στην Πολωνία. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις χώρες που λέτε ότι δεν έχουν. Όλο και καλύτερα από ο πλανήτης. Λοιπόν, ακριβώς. Κυρία Χρύσα, σας δεσμεύουμε για να δούμε τι είπε ο κύριος Τραμπ σχετικά με τον κύριο Ερντογάν και τη συνάντησή του και τι πρόκειται να κάνει με την Τουρκία. Πού θέλετε να περάσουμε, κύριε? Πάμε στην Ηλιάνα. Θα πάμε στο Κολωνάκι, στην Ηλιάνα Πετρή, γιατί εκεί είχαμε κάποια επεισόδια τη νύχτα και πυρπόλησαν στο εξημερώματα και πυρπόλησαν κάποια οχήματα. Έλα, Ηλιάνα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε ταυτόχρονη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύο ιδιωτικά γκαράζ. Το ένα βρίσκεται απέναντι από το άλλο. Ακριβώς πίσω μου, όπως μπορείτε να δείτε, δύο οχήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, καθώς ήταν τα πρώτα οχήματα που τυλίχθηκαν και στις φλόγες. Στο σημείο μετέβησαν και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Γκαράζ πολυκατοικιών ιδιωτικά ήταν δηλαδή αυτά. Ακριβώς πίσω μου, όπως βλέπετε τώρα στα πλάνα, πρόκειται για μία πιλωτή, ενώ αντικριστά ακριβώς απέναντι βρίσκεται μία πολυκατοικία και έχει υπόγειο χώρο στάθμευσης. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους κατοίκους, οι άγνωστοι δράστες έκοψαν με τροχό την σιδερένια γκαραζόπορτα ώστε να μπορέσουν να πυρπολίσουν τα οχήματα. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τους κατοίκους δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην περιοχή, που καταστρέφονται οχήματα αυτοκίνητα. Και στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, όπως μας είπαν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε και πάλι ένα παρόμοιο συμβάν, όταν ένα όχημα δικό τους εδώ... Κάτσε ρε παιδί, είναι κάποιον εκεί, είναι κάποιον δηλαδή, ξέρουμε κάτι σου διοκτήτας, ή έτσι πήραν σβάρνα και έκανε όποιο... Ξέρεις, Έλληνας, ναι. Δεν έχει κάποια φύλαξη. Από ό,τι μας είπαν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, θα ήθελαν να έχουν κάποια φύλαξη και πιο συγκεκριμένα και εδώ στην πολυκατοικία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι ανοιχτό, όπως μπορείτε να δείτε, οπότε δεν έχει κάποια φύλαξη. Να σου πω, δεν ρίχνεις μια ματιά στα κουδούνια να δεις τι ονόματα είναι, είναι κανένας γνωστός. Υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή που γίνεται αυτή. Ρίξε μια ματιά στα κουδούνια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα στο Color Festival, Day Festival. Θα πάμε μετά την εκπομπή. Πού να πάνε, σε μπάζουν μέσα. Για δεν με μπάζουν. Είσαι καλά. Είναι για νέους εκεί. Ναι, είμαστε. Τιμή σε ένα και. Color Day, μπάγια λοιπόν. Έλα, κυρία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη Κετάκη. Έχω εξασφαλίσει και για εσάς τέτοιες κάρτες για να μπορέσετε να μπείτε στο Color Day Festival που ανοίγει τις πύλες του σε λιγότερο από 2 ώρες και εδώ είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες. Αναμένονται πάνω από 50.000 θεατές στο μεγαλύτερο φεστιβάλ της χρονιάς. Καλημέρα, Ανδρέα Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους. Καλώς τον. Είναι όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πόρτες σε λίγο. Ναι, όπως βλέπετε γύρω μας γίνονται ετοιμασίες. Έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα. Περιμένουμε να υποδεχτούμε πάρα πολύ κόσμο στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Ελλάδας. Το βασικό του θέμα είναι, όπως γνωρίζετε, το χρώμα. Οπότε περιμένουμε τους νέους της Αθήνας και μάλιστα όχι μόνο της Αθήνας, από όλη την Ελλάδα να έρθουν εδώ να χρωματιστούν. Ναι, παιδί, μα πάρε λίγο χρώμα, το ρίξεις να πω. Τι σύνδεση είναι αυτή χωρίς λίγο χρώμα?
Έχω κανονίσει με την Πάγια σε λίγο που θα τελειώσει το link να την κάνω καλοκαιρινή. Να την κάνεις καλοκαιρινή. Έτσι πως την είδα μαμένη. Ναι, να την κάνω πολύχρωμη. Color day Πάγια. Συγγνώμη, πες μου κάτι σας παρακαλώ. Περιμένουμε και εσάς. Αν έρθω εγώ με το Χατζή, θα μας βάψετε και εμάς. Θα γίνουμε έτσι όπως αυτά που βλέπουμε. Βέβαια. Θα γίνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα γίνεται. Το θέμα είναι ότι όπως και να γίνεται, το χρώμα αυτό απομακρύνεται με νερό και αέρα. Οπότε θα γυρίσετε στα σπίτια σας και θα είναι όλα καλά. Ένα πλυντηριάκι είναι μόνο όλη η υπόθεση. Ένα πλυντηριάκι και μια χέρι ξύλο. Αλλά ωραία. Για πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα πρέπει να το ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι το φεστιβάλ το παρουσιάζει ο Σάββας Μπούμπουρας μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Έχουμε Ελένη Φουρέιρα, Σιν Μπόι, Έρα Στρέφη, Μιχάλη Τσαουσόπουλο, Ρεκ, Κλέιντι, Άδερβιου, Τζότζεφιν, Κάσκα. Έχουμε πάνω από 40 καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή. Θα ξεχάσω κάποιους και είναι κρίμα. Πρέπει να έρθετε να τους ακούσετε από κοντά. Πέρα παιδί, κουπίτσι δεκαρία είναι όλοι αυτοί που βλέπω, 50.000. Ναι, βασικά ο χώρος αν δείξει η κάμερα γύρω γύρω, όλο αυτό που θα δείτε γύρω σας θα γεμίσει, ναι. Και σήμερα και αύριο. Αύριο έχουμε επίσης ένα επιπλέον element, έχουμε και χρωματιστό αφρό. Αφρό. Οπότε όσους χρωματίσουμε σήμερα με τη σκόνη, αύριο θα τους πλύνουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Να είναι έτοιμοι. Εντάξει, εντάξει, ωραία, ωραία. Να πούμε ότι μέρος των εσόδων θα δοθεί στους σκοπούς που όλοι μαζί μπορούμε. Ναι. Όπως κάθε χρόνο. Ωραία. Ενώ θα μεταδοθεί αργότερα και από την συχνότητα του Sky. Ωραία, έτσι. Σήμερα και αύριο. Πολύ ωραία, παιδιά. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι για τις 11 το βράδυ. Ωραία. Συγχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια και την καλή οργάνωση που βλέπουμε ότι έχετε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και βεβαίως ευχαριστούμε σε πάντα, παιδιά. Δυνατή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε, Μπάγια. Σε ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Ναι, εντάξει. Όχι, θα τον πάρω εγώ. Θα έρθουμε νωρίς εμείς, μωρέ. Δεν θα έρθουμε αργά. Να έρθουμε σε λίγο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίσουμε γρήγορα κοντά σας. Μην γελάς. Αυτό το Σαββατοκύριακο 29 με 30 Ιουνίου στην εκπομπή Ακραία Φαινόμενα θα έχουμε διαγωνισμό με τις παρακάτω παροχές. Τετραήμερο στη Ρόδο για δύο ζευγάρια, all inclusive package σε double superior room με θέα. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο πολυτελές Dodeca Sea Resort, στην Ιαλισσό δίπλα στη θάλασσα. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και ζευγάρια για χαλαρωτικές και διασκεδαστικές διακοπές στο υπέροχο νησί της Ρόδου. Υπηρεσίες θάλασσα Forum Spa. Πισίνες και μπαρ πισίνας, εστιατόρια, ιδιωτική παραλία. Για φαγητό στο εστιατόριο Μαγειροτεχνείο Παράγκα και στο Ελτόρο Steakhouse Ρόδος. Η εταιρεία Dole Las σας κερνάει πλούσια ποικιλία φρούτων για το ταξίδι σας. Παρακάτω θα βρείτε την πληροφόρηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τηλεφωνήστε στο 901-901-4313 ή στείλτε SMS ΑΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54777. Έλα, τελείωνε. Τελείωσες. Τέλειωσε, ωραία. Τέλειωσε. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Και εκλεκτούς καλεσμένους, παρακαλώ. Εκλεκτούς καλεσμένους μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα. Γεια σου, Ειρήνη, μαζί μου. Χαίρομαι που σε βλέπουμε. Είναι ο Χριστόφορος Μητσικάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά. Θα διαβάζω, μην κάνω λάθος, εσείς οι υποψήφοι, οι άλλοι δεν είναι υποψήφοι, για να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι κανονικοί, οι άλλοι. Λοιπόν, και είναι και ο φίλος μου, καλός μου φίλος και χρόνια συνεργάτης με τον Γιάννη τον Αντύπα, από το πρώτο θέμα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Μου έλεγε, Ειρήνη, νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε, ότι κάποια περίεργα ονόματα παίζουν για την Κομισιόν. Έχει εκεί. Ναι, το θέμα είναι ότι τελείωσε με τον Βέμπερ. Με τον Βέμπερ έληξε η παράσταση. Τώρα έχουμε την πρόεδρο και πρώην Ευρωκομισάριο, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Η Κρυσταλίνα είναι αυτή. Ναι, είναι η Κρυσταλίνα. Ακούς εσύ. Λοιπόν, ακούω. Αυτό είναι το περίεργο, δηλαδή, που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Γιατί εάν πούμε ότι το Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος ήταν και επικεφαλής, ο οποίος είναι υποψήφιος, ήταν γνωστό αυτό. Ο Τίμερμανς που είναι γνωστό και έχουμε και ένα άλλο όχι τόσο γνωστό, τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό της Κροατίας που λέγεται Αντρέι Πλένκοβιτς. Ε, όχι να βγάλουμε και Κροάτη πρόεδρο της Κομισιόν, ρε παιδιά. Α, όμως που... Όχι την Κρυσταλία. Για θέσα εσύ. Πώς την Κρυσταλία. Κρυσταλίνα. Α, Κρυσταλίνα. 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 Είναι από το Κρυστάλλινο. Αυτή θα έχει συμπεριφορά χάρακα. Ναι. Δεν το συζητάω. Εσείς τώρα, κύριε Μπουτσικάκη, με συγχωρείτε, κατεβαίνετε υποψήφιος, είστε επιχειρηματίας. Έχετε μια πολύ καλή δουλειά, θέλω να κάνουμε διαφήμιση τώρα, στον Πειραιά. Τι σας έπιασε να κατέβετε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία τώρα, πώς σας ήρθε αυτή η Ελλάδα δηλαδή. Όχι, μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Να πω οικονομικό πρόβλημα ο Χριστιανός δεν έχει. Έχει μια καλή δουλειά, είναι μορφωμένος άνθρωπος, ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος. Πώς γίνεται αυτό.
Εντάξει, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή σου που λες ότι θέλεις να κάνεις και κάτι παραπάνω, γιατί. Όχι, κάτι φλάσ είναι αυτό το οποίο θέλω. Αυτό, ναι, γιατί αυτό πρέπει να εξηγηθεί και ψυχολογικά, καταλάβατε. Ναι. Που αυτή την έννοια. Θεωρώ προσωπικά ότι πραγματικά θέλει βοήθεια ο τόπος και θέλει νέα προσέγγιση, νέες ιδέες και διαφορετική ματιά. Ναι. Είτε από τον επιχειρηματικό το χώρο στον οποίο, από τον οποίο προέρχομαι εγώ. Στην Δημοκρατία, ναι. Και στην Δημοκρατία, σωστά. Κοίταξε και η οικογένεια του, επειδή είναι, είναι κριτική ευέρη. Δεν θέλω να επεκταθώ. Λοιπόν, ναι, και η οικογένειά του ήταν. Εσύ δεν θέλεις. Ήταν και με τον παππού Μητσοτάκη, ήταν δηλαδή. Μια διαδρομή, ναι, έτσι, ναι, οικογενειακή. Πώς τη βλέπετε την πρώτη Πειραιά? Βλέπω ότι ο κόσμος. Πώς είναι ο κόσμος, πώς συμπεριφέρεται, ναι, τι σας λέει, τέλος πάντων. Περπατάω όλες τις γειτονιές καθημερινά και στα νησιά που πηγαίνω, αλλά και στην Τριζίνα που είναι και αυτή μέσα στην, ναι, περιφέρειά μας. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω τον κόσμο ότι πραγματικά θέλει. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα πρόσωπα τα νέα. Θέλει την αλλαγή στο πολιτικό προσωπικό. Καλά, εννοείται. Και θέλει και την αλλαγή και στην ηγεσία της χώρας. Στην, ναι, διακυβέρνηση. Ναι. Θέλει την αλλαγή για καλύτερες μέρες. Να σα πω την αλήθεια, επειδή πηγαίνουμε όλο μου και βιράζω φυλάδια στι λαϊκέ χέρι, δεν έχω δει κάποιον άνθρωπο να είναι αρνητικό απέναντί μου. Ναι, δεν όχι είπε προσωπικό. Όχι είπε προσωπικό. Βλέπουν, α πούμε, το φυλάδι που γράφει και η Νέα Δημοκρατία πάνω. Εσά θα ψηφίσουμε. Ποιο είσαι εσύ? Καλά, εντάξει, ναι. Καλά, μην το πολύ πιστεύει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμο ξέρει να την τράει. Έχει τη φρεσκάδα του νέου ανθρώπου. Αλλά όμω λέω το εξή, εγώ μου και Γιάννη, ότι ο κόσμο απαιτεί αυτή την πολιτική αλλαγή σίγουρα, γιατί φαίνεται από τι δημοσκοπήσει και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δηλαδή. Που σημαίνει ότι περιμένει και πράγματα. Δηλαδή, περιμένει πράγματα. Θα ξεκινήσω από τον Γιάννη και θα πάω στην Ειρήνη. Τι είναι αυτό που περιμένει? Ακούσατε. Τι είπε ο υποψήφιος βουλευτής? Θέλει αλλαγή ο κόσμος, θέλει νέα πρόσωπα, θέλει αλλαγή νοοτροπίας. Είναι μόνο αυτά άραγε? Ένα θετικό και ένα αρνητικό για τον κόσμο. Ο κόσμος προφανώς και δικαιούται αλλαγής, καθώς 10 χρόνια στα μνημόνια δεν έχουμε δει να λύνεται ούτε ένα πρόβλημα της χώρας, ούτε μία να αντιμετωπίσετε, ούτε μία από τις αιτίες που μας χρεοκόπησαν ή που μας έχουν καταδικάσει την καθυστέρηση. Δεν έγιναν οι αλλαγές που έπρεπε, κατά τη γνώμη σου. Ακριβώς. Και το δεύτερο όμως, ότι και ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει τι ψηφίζει. Γιατί ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, ψήφισε το θα σκίσω το μνημόνιο. Λοιπόν, και είμαστε 10 χρόνια μέσα στην ταλαιπωρία. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει το θετικό για τον κόσμο ότι δικαιούται να έχει προσδοκίες. Υπάρχει και το ένας αστερίσκος ότι πρέπει να επιλέγει σωστά. Αδικής τον Γιώργο Παπανδρέου στο εξής. Το λεφτά υπάρχουν, όταν το είπε, το είπε υπό την έννοια ότι υπάρχει φοροδιαφυγή στον τόπο, υπάρχουν προβλήματα και μπορούμε να μαζέψουμε αυτά. Έτσι το είπε. Είπε, σαν Ιταλία έχουμε λεφτά. Ναι. Δεν φαντάζομαι να το πω αυτό, γιατί αν το πω αυτό είναι εντελώς αντιφατικό σήμερα. Και αυτό που λέει. Άρα δεν κατάφερε επί της ουσίας να μαζέψει τα λεφτά. Έτσι όμως το να στεσκευάσουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα τώρα? Εντάξει, μην λέμε τώρα ότι να είναι. Τώρα πώς, Γιάννη, πώς βλέπεις όλη αυτή την βαβούρα που γίνεται? Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να δείχνει δεύτερες εκλογές. Ναι. Δεν είναι ότι προσπαθούμε να προεξοφλήσουμε προς Θεού μακριά από εμάς το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κάλπη είναι άδεια. Ό,τι λέει δημοσκοπήσει. Αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να δείχνει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό συγγνώμη. Παρακαλώ, ναι. Κανείς δεν πρέπει να έχει συγχαστεί και πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν στις 7 Ιουλίου. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ, σημαντικό. Ναι. Και είναι πολύ και μεγάλη σημασία του. Ειρήνη, θυμάσαι εκλογές τέτοια εποχή ποτέ? 7 Ιουλίου, 10, στον Ιούλιο μέσα και στον Αύγουστο. Ιούλιο, παιδιά, η ιστορία λέει ότι η τελευταία φορά που είχαν γίνει ήταν 1928. Ναι. Τα μπάνια του λαού, όπως ξέρουμε, ποτέ δεν τα είχε πει ο Παπανδρέου. Εδώ και 91 χρόνια. Ναι. Είναι σπάνιο, ναι, αλλά ναι, νομίζω ότι οδηγηθήκαμε εκεί, γιατί των ευρωεκλογών το αποτέλεσμα μας οδήγησε εκεί. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να μην έχουμε ενθουσιασμό, ακριβώς επειδή έχω περάσει πάρα πολλές εκλογές σαν δημοσιογράφος. Ο ενθουσιασμός πρέπει να είναι λελογισμένος. Με ποια έννοια? Ότι ναι, θέλουμε να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν θα ξεχνάμε, γιατί έχουμε την τάση να λέμε τώρα συνέχεια και να θυμόμαστε όλα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είχε 4,5%, 3,5% πόσο είχε. Όταν και έχει σήμερα ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι, υπεδέχθη ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο ποσοστό από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και του κέντρου. Αυτό το θέλω χώρο να πω. Κέρδισε, δεν κέρδισε. Και δεν ξεχνάει ούτε το κέντρο αριστερή. Ούτε τον Ιούλιο του 2015 που έχουμε και επέτειο τριών ετών,
ούτε ότι είναι κοντά στο. Συγγνώμη. Εντάξει, με τις υγείες σου. Καλή διάλεξη. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε όμως και τα προηγούμενα. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία πράγματι, όπως δείχνουν όλα, έρθει στην εξουσία, να φτιάξει μια χώρα που να είναι μια μικρή Ιρλανδία. Είναι αυτό που λέω εγώ τελευταία. Και δεν είναι τόσο. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο, δηλαδή, είμαστε τόσο μακριά. Την έφαγα τη Δανία, κατάπια. Φάγαμε την Ολλανδία τα ίδια. Θέλω να φτιάξει την Ελλάδα. Εγώ το λέω ειλικρινά. Σαν δημοσιογράφος, αφού έχω τη δυνατότητα από τη γνώμη μου, γιατί είσαι συνάδελφοι, θέλω με τα δεδομένα της χώρας μου να γίνει η δουλειά. Έβλεπα προηγουμένως τον καύσωνα και είπα κάτι. Κάποιος μου στείλε ένα μήνυμα, τι είναι αυτά που λες, μου λέει. Να δουν οι Βόρειοι πώς ζούμε εμείς εδώ στον Νότο και ποιες είναι οι συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτοί με 40 βαθμούς λιποθυμήσανε. Πέσανε ξέροι. Δεν δουλεύει κανένα. Έτσι, θέλω να πω, δεν είμαστε το ίδιο. Σαν οικονομικό μοντέλο μπορεί να το προσεγγίσει αυτό. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί και εμείς δεν μπορούμε κάποια στιγμή, βάσει φυσικά των δικών μας ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, να γίνουμε μια χώρα. Καλά, τώρα στα γενικά, τώρα αυτά τα γενικά, να γίνουμε χώρα. Δεν θα φτιαχτούν πέντε πράγματα, ρε παιδί. Να πούμε σε μια. Όχι πέντε, ρε Δημήτρη. Να έχουμε προσδοκία για περισσότερα. Γιατί πέντε. Ξέρετε, είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Πέντε και δέκα δυστυχώς. Είμαστε πίσω σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μην είμαστε συνέχεια σε μια διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, να το ξεπεράσουμε αυτό. Μιλάμε πλέον για ταυτονόητα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ποια δηλαδή, είναι τα ταυτονόητα? Δεν μπορεί να μην έχεις παιδεία, δεν μπορεί να μην έχεις υγεία. Ένα σωστό νοσοκομιακό, ας πούμε, σύστημα το οποίο να περιθάλπτει τον κόσμο. Πρέπει, παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ έχεις μαγαζί που είναι στο μικρό λίμανο, να μην πούμε, δεν έχει σημασία. Μεγάλο μαγαζί, γνωστό, πασίγνωστο. Πόσα χρόνια είναι να το φτιάξουν αυτό το μικρό λίμανο, που είναι ένα. Στολίδι που θα μπορούσε να είναι. Πόσα χρόνια σχεδιάζουν, κάνουν ευγασνάδειες, πόσα χρόνια. Και τώρα σου ήρθε η αρχαιολογία, η οποία χαρακτηρίζει το μισό Πειραιά αρχαιολογικό χώρο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό σου λέω. Δημήτρη μου, εγώ έφυγα από τον Πειραιά 20 χρονών. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και γυρνάω στο μικρό λίμανο και είναι πολύ χειρότερο. Αυτό λέω. Από 5-6 χρόνια λέω. Παράδειγμα ειδικά τώρα. Ειδικά ο Πειραιάς έχει μείνει πολύ πίσω. Υπάρχει και ένα ακόμα θέμα το οποίο θα ήθελα να βάλουμε. Θέλω να βάλω και αυτή τη διάσταση. Λέγαμε όταν ήρθαν τα μνημόνια και κάτι άλλο το οποίο συμπαράμε πάρα πολλές φορές εδώ στο Sky, ότι η κρίση αυτή θα δημιουργήσει και άλλες παρενέργειες μετά, δηλαδή οποία έννοια. Τα κτίρια τα δημόσια, τα σχολεία, οι δρόμοι. Δεν θα υπάρχουν λεφτά να τα συντηρήσεις αυτό. Βέβαια. Και να τα φρεσκάρεις και να τα κάνεις πιο καλά. Γιατί σου λέει τώρα δεν έχω κορδίλια εγώ για να φτιάξω το τάδε νοσοκομείο, τι να κάνω. Ή δεν έχω κορδίλι για το τάδε σχολείο να σου δώσω, δεν έχω πώς να φτιάξω τον δρόμο. Τάκη μου, επιτρέψει κάτι. Ναι. Έχουμε, φορολογούμε, υπερφορολογούμε και δεν υπάρχει μια στρατηγική, να ξέρει ο κόσμος. Αυτή η φορολόγηση πού πηγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να. Παίρνει το κράτος. Πού τα δίνει το κράτος? Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιάννη, εάν υποθέσουμε ότι τα σενάρια αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Βγουν αληθινά. Έτσι. Πιστεύεις ότι μας βολεύει εμάς σαν πολίτες μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να μην είμαι. Γενικώς. Ή θα χρειαστεί, αν και θα μπορεί να έχει αυτοδυναμία, να συνεργαστεί και με άλλους χώρους πολιτικούς του δημοκρατικού τόπου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτοδυναμία. Με την προϋπόθεση βεβαίως που είπε ο κ. Μπουτσικάκης ότι θα πάνε να ψηφίσει ο κόσμος, δεν θα πάει στις παραλίες. Ναι. Άρα λοιπόν πάμε με αυτό το δεδομένο. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καθαρές. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει την ευθύνη για το σχηματισμό της κυβέρνησης, για την ακολουθούμενη πολιτική. Από εκεί και πέρα η χώρα έχει ανάγκη και από τα δύο. Έχει ανάγκη από αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία θα αναλαμβάνει την ευθύνη, και έχει ανάγκη από υπεύθυνο διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, γιατί είναι αδιανόητο τώρα ο κύριος Τσίπρας να τον βλέπουν να κάνει ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής, εφόσον εφάρμοσε με 154 ναι σε όλα τα μνημονιακά μέτρα της περίοδου 15-19, τώρα να λέει θα θυμηθούν τι είναι η αριστερά. Την αριστερά την γνωρίσαμε στην αντιπολίτευση, την γνωρίσαμε στην κυβέρνηση. Ο λαός έχει βγάλει. Εγώ έγραψα κιόλα ότι εκεί στην Δραπετσόνα είπε περίεργα πράγματα. Άμα τα βάλει τώρα πίσω από τα άλλο. Δημιουργούν ανησυχίες. Ναι, σου λέει το ελληνικό πάνε να το ξεπουλήσουν στους ιδιώτες. Στην τάξη πάνε να το ξεπουλήσουν στους ιδιώτες. Οι επενδύσεις. Δηλαδή.
Ουσιαστικά, Δημήτρη, ένα πακέτο, ας πούμε, σαν να ακούμε το Τσίπρα του 2014. Ουσιαστικά, Δημήτρη, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι θα φέρει στις εργασιακές σχέσεις. Και τη ΔΕΗ είπε ότι πάπουν στους ιδιώτες. Αυτά τα οποία πάνε. Είναι έτοιμοι στο χείλος της καταστροφής. Εφάρμοσε ο ίδιος. Θυμάμαι, εγώ το 2011 είχα ένα ρεπορτάζ πρωτοσέλιδο τότε στο πρώτο θέμα για τις εργασιακές συμβάσεις μίας ημέρας. Δεν έγιναν ούτε το 11 ούτε το 12 τελικώς. Έγιναν το 15. Και με μία μέρα εργασία. Ένας άνθρωπος όλο το χρόνο θεωρείται ότι είναι απασχολούμενος. Και αυτά τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κάνει κανείς άλλος. Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι είναι κοντά ξανά. Δηλαδή κλείνει τώρα το μάτι αφού αποδομεί τον Καραμανλή, με τον οποίο, αν θυμόμαστε, και τότε στο Μέγαρο Μουσικής ήταν, του έκλεισε το μάτι. Τώρα κλείνει το μάτι στον Γιώργο Παπανδρέου και στον Παπανδρεϊσμό καθαρά. Είναι ολοφάνερο, νομίζω, μετά από αυτό, γιατί καλά, έχει δίκαιο στη σοσιαλιστική διεθνή. Έχει το αγκάθιο του Βαρουφάκη στο πλάι του, στο αριστερό πλάι τώρα, και σου λέει αν το πέρασε. Αλλά λίγο αυτό αριστερό. Που λες, η Δραπετσόνα, είναι φυσικό να πάει να έχει τέτοιο λόγο στη Δραπετσόνα, γιατί εκεί είναι ένα κοινό το οποίο είναι πολύ πιο. Το κομμάτι του ακόμα. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να λέει σώσαμε τα λοιπάσματα από τα νύχια των αρπακτικών, διότι αρπακτικά είναι η Κόσκο που ήταν, μη σου πω πως ήταν ο Τσίπρας με την Κόσκο. Δεν μπορεί τώρα να ξανακηρύξει πόλεμο εναντίον της Κόσκο μόλις βρεθεί στην αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο, αυτό το οποίο λείπει από τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση αυτή είναι η αυτοκριτική. Δεν έχουν καταλάβει το πως έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ξέρεις κάτι όμως, με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Κύριε Μπουτσικάκη, εμένα σαν πολίτη, τη μάνα μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου. Δεν τους ενδιαφέρει αυτοκριτική. Ξέρω, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η λύση στα προβλήματα. Ενδιαφέρει να λυθούν τα θέματά μου. Ακριβώς. Εγώ ακριβώς. Την αυτοκριτική, άμα μου πει, εντάξει, κάναμε λάθη και οκ. Και, πείτε μου ένα θέμα το οποίο λύθηκε με την κυβέρνηση αυτή τα τελευταία 4 χρόνια. Ένα θέμα. Ξέρω, εσείς θα τα πείτε, αλλά εγώ λέω ότι αυτό που το ακούω συχνά πυκνά περί αυτοκριτικής, εμένα προσωπικά δεν με αφορά καθόλου. Μα να σας πω κάτι. Γιατί την κριτική τη λέει η κοινωνία. Η κοινωνία στέλνει σπίτι τον Σιμίτη, τον Καραμαλή, τον Παπανδρέου, τον Σαμαρά. Το καθάρισε το πιάτο της κοινωνίας. Λέει δεν θέλω εσάς, θέλω κάτι άλλο. Έφερε τον Τσίπρα. Τώρα φαίνεται ότι θα φέρει κάτι καινούριο. Γιατί το κάνει η κοινωνία. Όχι για να της πει κανείς συγγνώμη, αλλά για να λυθούν τα προβλήματά της. Άρα λες ότι δεν κολλάει πια η κοινωνία. Αυτό λες. Ότι τελείωσε. Πάει μπροστά από τους πολιτικούς. Και βγάζει. Η Ρήμπτο έχει καταλάβει ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τους πολιτικούς πλέον. Δεν ξέρω, Γιάννη, τι εικόνα έχει. Συμφωνώ. Απλώς θέλω να. Με ένα πολύ μικρό αστερίσκο, αλλά σημαντικό. Να μην. Άμα είναι σημαντικότερο, Γιάννη, ένα μεγάλο αστερίσκο θα πεις. Όχι, όχι. Ναι, εντάξει. Ενώ μια μικρή παρένθεση. Στο ότι πρέπει να προστατεύουμε στις διατυπώσεις μας τη δημοκρατία. Γιατί βλέπω με ανησυχία τη νεότερη γενιά. Ένα 13% πήγε και ψήφισε Χρυσή Αυγή. Ναι, το είδαμε. Και ψηφοφόροι 17-24. Ναι. Θέλω λοιπόν, όταν κάνουμε κριτική στο σύστημα, να την πηγαίνουμε κατά τη γνώμη μου μέχρι το σημείο που δεν θίγουμε τη δημοκρατία. Γιατί αυτό που στο δικό μας μυαλό που ναι. είναι επεξεργασμένο, στο μυαλό ενός παιδιού νομίζει ότι είναι. Και ναι. Θέλω να σας αναφέρω ότι 15χρονα πήγαν και έγραψαν τα συνθήματα στο γραφείο της Ντόρας Μπακογιάννη στην Κρήτη. Ναι. 15 χρονών. Απέσυρε είναι την μήνυση, βέβαια. Ναι, προφανώς. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη είναι σοβαρή. Αλλά 15 χρονών παιδιά, ποιος τους έβαλε αυτές τις λέξεις, αυτές τις εκφράσεις, αυτά τα νοήματα στο μυαλό και στο χέρι. 15 χρονών. Δηλαδή, πού το άκουσαν, ποιος τους το είπε. Ούτε καν θα το ήξεραν, εγώ πιστεύω, ακριβώς πώς έγινε και τι ήταν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα προστασίας της δημοκρατίας, προκειμένου να μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Γιατί βάλαμε τους Ναζί στη Βουλή, λοιπόν, τους τρώμε στη μάπα και δυστυχώς υπάρχει και μια οικογένεια που θρυνεί το παιδί της. Άρα λοιπόν, προφανώς. Και μια δίκη η οποία δεν έχει τελειώσει. Ακριβώς τάκι. Θέλω να το πούμε αυτό. Λοιπόν, είναι αδιανόητο. Και μια δίκη που δεν χρόνια. Έχει τελειώσει. Είδατε λοιπόν. Πόσο γρήγορα τέλειωσε στην Κύπρο η δίκη για τον Σύρια Κίλερ. Μέσα μήνες, σε δύο μήνες. Μέσα τον κλείσαν λοιπόν. Και μέσα με τελεσίδικη απόφαση. Μπαμ, τέλος. Κύριε Μπουτσικάκη, για αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Αντύπας. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι βλέπουμε την κυβέρνηση η οποία τα τελευταία χρόνια αυτά έκλεινε και το μάτι σε ψιλοπερίεργες καταστάσεις. Ακροδεξιές λέτε. Ακροδεξιές, ακροαριστερές, δεν ξέρω. Ναι. Περίεργες καταστάσεις. Και βλέπουμε και το νομοσχέδιο που έφερε για την. Για το. Ποινικό κώδικα. Για το ποινικό κώδικα ακριβώς, το οποίο διευκολύνει και ελευθερώνει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην κοινωνία και οι οποίοι δεν έχουν μετανιώσει και τις πράξεις τους, έτσι.
Δηλαδή βλέπω. Επί ΣΥΡΙΖΑ ο Κουφοντίνας πήρε περισσότερες άδειες από ό,τι πήρα εγώ από τον εαυτό μου για να μπορούσα να πω διακοπές. Ξέρετε γιατί μιλάμε συνέχεια. Μιλάμε για την αστάθεια που υπάρχει. Για την αστάθεια που υπάρχει σε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε σε αυτό το κράτος. Λέμε για την παιδεία. Άλλαξε τελείως. Δηλαδή ακούσαμε τα τρελά πράγματα να μην υπάρχει αριστεία, να μην υπάρχουν άριστοι. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή όταν λέμε θα έχουμε παιδεία, θα έχουμε παιδεία. Είδες την ανάλυση και την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα μαθηματικά που λέει δεν απέτυχαν οι μαθητές που πήγαν όλοι κάτω. Πήγανε πολύ κάτω. Απέτυχε το σύστημα. Δεν μπορείς, λέει, αυτή η γενιά, λέει η Μαθηματική Εταιρεία και έχει δίκιο, κάθε δύο χρόνια άλλαζε σύστημα διδασκαλίας. Και τελικά τι κάνανε, βγάλανε μια γενιά που δεν ξέρει deep μαθηματικά. Μα, δηλαδή λέει σοβαρά πράγματα. Διάβασε τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων, γι' αυτό ακριβώς που λες. Ξέρεις τι λένε, οι μεν λένε χαμόγελα στα παιδιά, άκου δηλαδή, και οι άλλοι λένε κλαίνε. Δηλαδή, να αποφασίσουν. Και σβήνουν και κομμάτια της ιστορίας μας, δεν ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, με την υπόθεση του Μελά. Δεν αφαιρέσαν την υπόθεση του Παύλου Μέλλου, δεν αφαιρέσαν από την διδασκαλία της. Είναι δυνατόν τώρα να μας καθορίσουν. Εντάξει, με το Μακεδονικό είμαστε λίγο ειδικοί. Η επόμενη μέρα... Εμάς μας ενδιαφέρει και φωνάζουμε πάντα εδώ. Δεν είμαστε οπαδοί της οπισθοδρομικής κομπανίας που παρακολουθώ τελευταία στα κανάλια, μιας οπισθοδρομικής κομπανίας που ασχολείται με το παρελθόν. Αύριο. Λοιπόν, αύριο τι περιμένουμε, Γιάννη, από τη νέα κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης... 1, 2, 3, 4. Τι είναι αυτά που έχει καταγράψει από το ρεπορτάζ, από την κοινωνία που ψινομιλείς, που θέλει ο κόσμος. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του να δώσει το στίγμα του, γιατί τα προβλήματα της οικονομίας είναι πιεστικά. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι θα ξεκινήσει μία προσπάθεια για την άμεση μείωση των φόρων και θα ανακοινώσει και κάποιες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στο δημόσιο. Και συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι που θίξαμε εδώ νωρίτερα, με την επαφή του πολίτη με το δημόσιο. Ναι. Είναι πιθανό λοιπόν να δούμε και σε δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να μην έχουμε να μην έχουμε εμείς την ανάγκη να πηγαίνουμε να μαζεύουμε χαρτιά, αλλά να πηγαίνουμε. Αλλά είναι τέτοιες κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα. Θεωρώ ότι θα δούμε μπουλντόζες στο ελληνικό μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Βγάλετε τη σκία τώρα. Εγώ θέλω να γίνει δουλειά. Να ανοίξει έστω και μία καντίνα να πουλάει καφέδες στην περιοχή. Και ένα τελευταίο σχόλιο από σένα, για να κλείσουμε. Θέλει άξιους ανθρώπους παντού. Θέλει να είναι μια κυβέρνηση όλης της κοινωνίας. Και όχι να ξαναδούμε, να ξαναβλέπουμε φαινόμενα, γιατί δεν τα έχουμε δει μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που τα είδαμε στην extreme μορφή, αλλά και από την άλλη πλευρά τα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε τους πρασινοφρουρούς, είχαμε μετά τους μπλε φρουρούς. Να είναι μια κυβέρνηση, όποια είναι αυτή η κυβέρνηση, να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πραγματικά. Καλά, υπάρχει και ένα κόμμα που τους στηρίζει τις κάθετες κυβερνήσεις, δεν είναι αυτόνομες. Δηλαδή έχουν μια ιδεολογία, μια αντίληψη. Σαφέστατα, αλλά νομίζω, Τάκη μου, ότι αυτό το. Δεν μπορεί να είναι. Λευκές, είναι κόκκινες, είναι μπλε, είναι πράσινες, είναι τα κόμματα που τους στηρίζουν. Όχι όμως τα κόμματα να καπελώνουν τις πολιτικές. Να ανοίξουν τον υγιή ανταγωνισμό για να δουλέψει η κοινωνία. Και ούτε να κάνουμε διακρίσεις στα πρόσωπα. Δηλαδή αυτός είναι με το Πασόκ, αυτός είναι με τη Νέα Δημοκρατία, αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι άξιοι να πάνε να δουλέψουν. Και επίσης να μην φαίνονται. Να φύγουμε και εναντίον του ρεβασισμού εντωμεταξύ. Να φτάνουμε και σε συγχροχάρτια. Δηλαδή υπάρχουν μερικές υποθέσεις, όπως η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία στήθηκε παραβίαση κάθε κανόνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Οπότε εδώ πέρα είναι θέμα το να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, το να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ένας θα την πληρώσει. Από όλη αυτή την ιστορία, ένας θα την πληρώσει στο τέλος. Αυτός που έχει ψευδόνυμο. Ο Ρασπούτιν. Να ευχαριστώ την Ειρήνη που ήταν μαζί μας εδώ, την Ειρήνη Πολοπούλου, την καλή συνάδελφο. Να ευχαριστώ τον Γιάννη τον Αντίπα, τον συνάδελφό μου και φίλο μου, και βεβαίως τον κύριο Χριστόφορο Μπουτσικάκη, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βεβαίως, στην Αλφα Πειραιά. Στην Αλφα Πειραιά, κέντρο Πειραιά, Αλφα. Στην Αλφα και Νησόν. Και Νησόν. Και Νησόν. Νησιόν. Ανησιόν. Και Νησόν. Επειδή είναι από την Κρήτη, λέει, κατάλαβες, έχει ένα θέμα. Να έχεις επιτυχία, σου ευχόμαστε. Όπως προσωπική εννοώ. Θα ευχαριστούμε και εσάς. Εμείς θα πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με καλεσμένους από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη και τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Αυτά.
Αυτό το Σαββατοκύριακο 29 με 30 Ιουνίου στην εκπομπή Ακραία Φαινόμενα θα έχουμε διαγωνισμό με τις παρακάτω παροχές. Τετραήμερο στη Ρόδο για δύο ζευγάρια, all inclusive package σε double superior room με θέα. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο πολυτελές Dodeca Sea Resort, στην Ιαλισσό δίπλα στη θάλασσα. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και ζευγάρια για χαλαρωτικές και διασκεδαστικές διακοπές στο υπέροχο νησί της Ρόδου. Υπηρεσίες θάλασσα Forum Spa, πισίνες και μπαρ πισίνας, εστιατόρια, ιδιωτική παραλία. Για φαγητό στο εστιατόριο Μαγειροτεχνείο Παράγκα και στο Ελτόρο Steakhouse Ρόδος. Η εταιρεία Dole Las σας κερνάει πλούσια ποικιλία φρούτων για το ταξίδι σας. Παρακάτω θα βρείτε την πληροφόρηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τηλεφωνήστε στο 901-901-4313 ή στείλτε SMS ΑΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54777. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κυρία Ζαχαράκη. Και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος του Πασόκ. Έτσι. Του Πασόκ, εσείς δεν είστε. Και του Πασόκ και του κινήματος αλλαγής. Κύριε Χατζήβη, δεν ξέρω που το πηγαίνετε τώρα. Και του Πασόκ και του κινήματος αλλαγής. Και χρόνια πολλά γιορτάζει σήμερα. Πολύ χρόνια πολλά και σε όλους που γιορτάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι διαφορά. Εγώ δεν ακούμπησα το γλυκό, αυτό έφαγε τρία. Ναι. Και δεν είπε και η χρονιά πολλά πρώτο. Όχι, δεν μπορώ να πω πρώτο γιατί είναι μεγαλύτερο. Πάμε με ιεραρχία εδώ. Δεν μου απαντήσατε όμω. Είμαι και του Πασόκ και του κινήματος αλλαγής. Και στα δύο κόμματα αυτά. Ναι. δύο κόμματα. Είναι δύο σε ένα. Είναι δύο σε ένα. Η προσφορά δηλαδή. Είναι η προσφορά που πρέπει να ακολουθήσει ο ελληνικό λαό αν θέλει να ξαναδεί μέρε. Είναι υποψήφιο που βάλατε που σα ρώτησα και στο ραδιόφωνο. Ο οποίο είναι από το ουράνιο τόξο. Δεν είναι από το ουράνιο τόξο. Αυτό ήταν κάτι, για το οποίο είχε καταγγελθεί. Πήγε στο δικαστήριο, αθώθηκε ο άνθρωπος. Έχει κάνει δήλωση χθες ότι αποδέχεται πλήρως θέση του κινήματος αλλαγής για όλα τα ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Είναι δηλωσίας δηλαδή. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Με μένα δεν έχετε κάποιο ζήτημα. Με εσά την άλλη εβδομάδα και μετά θα τα πούμε. Διχογνωμία, ξέρετε, Νέα Δημοκρατία. Καθαρό πρόγραμμα, πρώτο έχω φέρει και εδώ κιόλας. Στη... Και σε μπράικ, και σε μπράικ μορφή. Ναι, μην τα, το έχουμε κυκλοφορήσει και για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Κάτσε, ρε παιδί μου. Το λέω γιατί ξέρετε, θεωρούμε δεδομένα πράγματα και κάποιοι μας κατηγορούν ίσως και για πράγματα που δεν λέμε και δεν κάνουμε. Για δείξτε τον εαυτό. Με την αφή, μπορούν οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν το πρόβλημα όρασης. Είναι κοντινό να δει, θα το βλέπουν την ανάγλυφα. Την ανάγλυφα. Έτσι, κάτσε το κάνω έτσι, έτσι, ξέρω εγώ, εκεί ενδεχομένω. Όχι, όχι, εκεί φαίνεται. Φαίνεται. Δεν θέλω να πάρω χρόνο, απλά ήθελα να. Είναι σημαντικό να υπάρχει έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτε μα να είναι ενήμεροι για το τι λέμε. Πρωτοβουλία, ωραία. Θέλω να πούμε το εξής, ότι γίνεται λόγος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών και ο λόγος αυτός γίνεται βεβαίως από τις δημοσκοπικές εταιρείες κυρίως και από κάποια στελέχη σας. Παρατηρούμε εμείς όμως το φαινόμενο ότι ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούσανε αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαμηλά τα κεφάλια και εδώ έχουμε δουλειές. Τους βλέπω λίγο ζωηρούς, λίγο του τύπου. Προκλητικός λες. Ναι, όχι. Αλλά ψηλό, αλλά ζωνικούλιδες. Μερικές περιπτώσεις ξεχωριστές. Τους έχετε εντοπίσει αυτούς τύπους να τους βγάλετε. Εγώ ξέρω έναν τύπο, ας πούμε για παράδειγμα, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα δημόσια, το ξέρω, ο οποίος παρουσιάζεται, άκου τώρα, ότι είναι σύμβουλος του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Α, όχι. Επειδή ρωτήσαμε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι ένας. Κάνει και εκδηλώσεις. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Απέναντί σας. Καταλάβατε γιατί τα βαρεθήκαμε αυτά. Απέναντί σας έχετε ανθρώπους, έχετε έναν εκπρόσωπο, τον οποίο είναι εδώ, παρίσταται. Ο πρόεδρος έχει πει συγκεκριμένα πράγματα σε όλες τις ομιλίες του. Μιλάει για τη φόρμα εργασίας την οποία φοράμε. Τώρα μπορεί να είμαι εδώ με το σακάκι μου, για ένα μένα όμως είναι φόρμα εργασίας. Γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Χτες το βράδυ ήμουν στο Πέραμα και οι άνθρωποι που είδα, τα στελέχη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την ωραία βραδιά, δεν ξέρουν ούτε αλαζονίες, δεν ξέρουν ούτε υπερβολές. Ξέρετε τι λένε. Ναι. Γύρνα πόρτα-πόρτα, εμείς το ίδιο κάνουμε. Πήγαινα στην πόρτα κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας, όπως κάνει και ο Μητσοτάκης που σήμερα είναι στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, και μετάφερε το μήνυμα τι θα κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, δεν αφορούν. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι να είναι και ό,τι θέλει. Ο πρόεδρος δίνει τον τόνο, αυτός είναι ο επισπεύδων και στις επιλογές. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό που είναι δίπλωγο. Όχι, δεν είναι διαφορετικό. Είναι εξής, αν μου επιτρέψετε, εάν η Νέα Δημοκρατία παρατηρεί αυτά τα φαινόμενα και προσπαθεί να τα
αποκρούσεις, ουσιαστικά αυτό λέω. Είναι σαφής ο πρόεδρος, το έκανε και προχθές. Ναι, αυτό το εδώ στο Sky, για να το λέει κύριε Χατζή, σημαίνει ότι ό,τι παρατηρεί και αξιολογείται. Αυτός δεν μπορεί να παρατηρεί τα πάντα. Αν γύρω του που είστε εκεί στην ομάδα του, το παρατηρείτε. Είμαστε αρκετά παρατηρητικοί γενικά, κύριε Χατζή, να ξέρετε. Σε όλη την Ελλάδα. Ερώτηση τώρα. Έχει σημασία. Με αυτή την ιστορία που ξέσπασε, αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, την έχει πάρει ο Τσίπρας και λέει ότι ο Μητσοτάκης απειλεί την χώρα ότι αυτός θα την πάει σε εκλογές αν δεν είναι αυτοδύναμος. Η μόνη απειλή που υπάρχει στη χώρα ήταν να παρέμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς μετά τις 26 Μαΐου οι Έλληνες πολίτες έδωσαν την απάντηση και προκάλεσαν εθνικές εκλογές. Ο Μητσοτάκης το μόνο που έκανε είναι να περιγράψει μια πιθανή έκβαση, αν θέλετε, μιας συνταγματικής αν μη τι άλλο διαδικασίας και λέει τι θα συνέβαινε αν την 7η Ιουλίου δεν είχαμε μια ισχυρή εντολή. Θα συμφωνήσατε λοιπόν μαζί μου ότι εμείς οφείλουμε όχι μόνο να περιγράψουμε αυτά τα οποία θα κάνουμε πραγματικά, πρέπει να τα αλλά πρέπει να τα περιγράψουμε ένα... Αλλά λέω άλλο, εάν εσείς έχετε 157, δεν σκοπεύετε εσείς να πάτε τη χώρα σε εκλογές? Μα βέβαια επειδή... όχι, κύριε Καμπουράκη, για όνομα του. Όχι, ναι, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός όμως. Μα δηλαδή, οι κινδυνολογίες του Πρωθυπουργού πληρώθηκαν με το πιο βαρύ νόμισμα από τους Έλληνες πολίτες την 26η Μαΐου. Προσπάθησε να κινδυνολογήσει, να διαιρέσει, να διχάσει, να πει, να κερδίσει ουσιαστικά την νίκη με fake news. Του απάντησαν λοιπόν οι Έλληνες πολίτες. Φαίνεται ότι αυτή η απάντηση δεν ήταν αρκετή, γιατί τις ίδιες μεθόδους τις ακολουθούν και τώρα. Δεν πρόκειται να τους πάνε παρακάτω. Μίλησαν για το 7ήμερο, δεν τους βγήκε. Μίλησαν για τα εργασιακά, δεν τους βγήκαν. Μίλησαν ουσιαστικά για τις 10 πληγές, για τις 10 πληγές του Φαραώ. Λένε σε λίγο ότι θα φέρουμε και τις 10 πληγές του Φαραώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι, οι πολίτες μας ακούν με ανοιχτά τα αυτιά. Κάποιοι είναι ακόμα δύσπιστοι στο πολιτικό σύστημα, μην κοροϊδευόμαστε. Κάποιοι μπορεί να ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά. Τους ευχαριστούμε και τους καλωσορίζουμε. Από την άλλη, λέμε όμως, ανοίξτε τα αυτιά σας, διαβάστε το πρόγραμμά μας, να μας κρίνετε για αυτά που λέμε και όχι για αυτά που δεν λέμε. Για να πάμε στον κύριο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, εσείς τι στόχο έχετε, ενώ το κόμμα σας, σας δίνει εδώ οι δημοσκόπηση που έχουν τα νέα σήμερα, από 6,4 έως 9,8. Είναι ένα εύρος το οποίο ακούγεται λογικό με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών. Θέλω να πω, ψήφιο δεν. Και Χατζή, κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε τι έγινε πριν από ένα μήνα στη χώρα με τις εκλογές οι οποίες ανάγκασαν τον κύριο Τσίπρα να πάει άρον-άρον σε εθνικές εκλογές. Αυτό το οποίο σήμερα είναι το κρίσιμο. Αυτό το οποίο είναι το κρίσιμο σήμερα είναι να δούμε τι πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα. Και τι αντιλαμβανόμαστε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια έβαλε μια σειρά διλημάτων στους Έλληνες πολίτες, τα οποία. Συγγνώμη σας, Έλληνες... διότι έχω παρέμβαση από το Σταμάτη Μαλέλη σε μήνυμα, ο οποίος μου λέει 8,1 μέσο όρο. Έτσι μου λέει, έτσι το λογαριασμό σταμάτησε. Έτσι είναι. Μέσοσταθμικά έτσι είναι. Το είπα πάντως. Μέσοσταθμικά έτσι είναι. 8,1, ναι. Η ουσία του ζητήματος όμως είναι ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε καθημερινά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει ένα πόμα και ξεφουσκώνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στις εκλογές. Επανέρχονται σε λέξεις σας που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα ουσιαστικά στηρίχθηκε από εσάς. Ναι. Δηλαδή από τώρα το από εμάς είναι κάτι σχετικό. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι σχετικό. Την περίοδο της κρίσης. Κύριε Χριστίδη, δεν είναι σχετικό. Έχω εδώ μια λίστα με 60 πρόσωπα τα οποία διαδραμάτισαν βασικό και κυρίαρχο ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης. Ναι, αυτή δεν είναι Πασόκ τώρα. Όχι, ήταν όμως. Ήταν κάποτε στο Πασόκ. Μέχρι το 2015 Πασόκ ήταν. Εντάξει, τώρα ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές που έχει κάνει και θα κριθεί και από τους Έλληνες πολίτες σε μια εβδομάδα από τώρα. Κανένας, αυτό λέω από λοιπόν, δεν γυρίζει. Θέλουμε εμείς αυτούς οι οποίοι έφυγαν από εμάς και πήγαν για να πάρουν καρέκλες, θέσεις υπουργικές, υπουργικούς στόχους κλπ. Απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι πίστεψαν το Γενάρη του 2015 και το Σεπτέμβριο του 2015 ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να τους βελτιώσει τη ζωή. Και είδαν 4 χρόνια μετά. Αυτή που λέτε τι είναι τώρα, αν θέλω να σας πω για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο είπε ο κ. Χατζής, ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση, όπως και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο κανένας.
Εμείς απευθυνόμαστε λοιπόν. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Όχι, περιμένετε, δεν θα λέμε. Ένα λεπτό τώρα, κύριε Χατζή. Αφήστε με να ολοκληρώσω ένα επιχείρημα. Και αν δεν είναι στην δημοσκόπηση αυτή, είναι σε όλες τις προηγούμενες. Είναι ένα ποσοστό της τάξης 25%. Δεν ισχύει αυτό. Σε όλες τις προηγούμενες. Τώρα θέλετε να κάνουμε. 35,9 είναι ο Κυριάκος και 29 ο Τσίπρας και 30 ο κανένας. 30% όπως σας το είπα ακριβώς. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φαίνεται αυτή τη στιγμή ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα μια αποτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Η ουσία του ζητήματος όμως είναι ότι είναι 30%. Εδώ κάνουμε συνέντευξη, ξέρετε, δεν κάνουμε την πέτση. Δεν έχω ολοκληρώσει το. Δεν υπάρχει τι ολοκληρώσει εδώ. Θέλω να βγάλετε λόγο. Είναι άλλη εκπομπή εδώ, καταλάβατε. Το ξέρω, κύριε Χατζηδάκη. Ερώτηση. Είπατε λοιπόν ότι έκανε ο κύριος Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φαίνεται καταλληλότερος πρωθυπουργός. Και σας ρωτάω, με ποιο επιχείρημα το υποστηρίζετε αυτό? Έχετε κάποια στοιχεία να μας πείτε ότι για ένα λόγο, δύο λόγους, τρεις λόγους? Βεβαίως. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια επιχειρηματολογία, όπως η κυρία Γεννηματά και οι υπόλοιποι. Βεβαίως. Δεν κατέβηκε μόνος του και είπε: «Α, ήρθα, παιδιά. Με έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι ωραίος και καλός». Δεν γίνονται έτσι αυτά. Η Νέα Δημοκρατία. Για πολιτική μιλάμε, ξέρετε. Για πολιτική μιλάμε. Δεν κάνουμε πλάκα, ούτε επί επικοινωνία. Ορίστε λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει αναλάβει καμία ευθύνη για την περίοδο που δημιούργησε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην κρίση. Το 2004 με 2009. Σωστά. Όπως επιβεβαίωσε ο κ. Συγγνώμη, εσείς αναλάβατε ευθύνη για τον ξεφτελισμό της ελληνικής οικονομίας των κλοπών την εποχή του Σιμίτη. Την έχετε αναλάβει? Τι εννοείτε, κύριε Πρόεδρε? Εσείς από την Ελλάδα την έχετε αναλάβει. Η Νέα Δημοκρατία κακώς δεν ανέλαβε. Ποιες κλοπές και ξεφτυλισμός? Αυτοί που είναι στη φυλακή. Αυτοί που είναι στη φυλακή ξεφτυλίζονται οι ίδιοι που έβαλαν το κέντρο στο μέλλον. Όχι, έτσι. Ο ένας παραλίγο να είναι αρχηγός. Δεν κατάλαβα. Εσείς δεν καταλάβατε. Εσείς εννοείτε δηλαδή ότι είναι θέμα του Πασόκ το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι έβαλαν το χέρι σου? Δηλαδή είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Παπαγεωργόπουλος καταδικάστηκε? Ότι ο Ψωμιάδης καταδικάστηκε? Ότι 10 κουμπάρια βιάστηκαν με τις χειροπέδες? Μα μην μου λέτε τώρα ότι σας είπα το 2004. Ναι, μου λέτε λοιπόν εξευτελισμός της οικονομίας. Σας παρακαλώ. 5,8. Σας παρακαλώ, κύριε Στήλη. Σ' ακούω. Θα με ακούτε. Σ' ακούω. Ήρθατε εδώ πέρα. Ωραία, περιμένετε λοιπόν. Μου είπατε το 4 με το 9 καταστράφηκε η οικονομία. Συμφωνώ. Μαζί σας. Και κακώς η Νέα Δημοκρατία το παίρνει απάνω. Γιατί αυτή... ακούσαμε το λεφτά υπάρχουν. Και σας ρωτάω. Ευθέως εσάς. Την περίοδο Σιμίτη δεν έγινε τίποτα? Λοιπόν, σας λέω. Δεν έγινε λοιπόν τίποτα, κύριε Χριστίνη. Σας λέω λοιπόν. Απαντήστε μου, κύριε Χριστίνη. Θα σας απαντήσω. Ναι. Οι ευθύνες οι οποίες είναι πολιτικές βαραίνουν αποκλειστικά την περίοδο 4-9. Από εκεί και πέρα. Όποιος έχει. Μα γύρε καλά, δεν με αφήνετε να σου πω κάτι. Είναι λίγο last year αυτά. Last year είναι. Εγώ ήθελα να κάνω μια αναφορά. Και γι' αυτό λοιπόν τι λέμε, ότι αν θέλετε, εξεταστική επιτροπή από το 2002 μέχρι και σήμερα για να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες και σε πολιτικό επίπεδο και σε άλλο επίπεδο. Ερώτηση. Επειδή το είπε και η κυρία Ζαχαράκη, το λένε και μια σειρά κεντρικών στελεχών. Ο κ. Παπανδρέου δεν είπε ποτέ λεφτά υπάρχουν. Άντε τελεία. Πάλι, άντε πάλι με τα παλιά. Ο κ. Παπανδρέου είπε λεφτά υπάρχουν. Ρε παιδιά τώρα. Αν αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν στη μαύρη οικονομία. Με συγχωρείτε. Αυτή η ανοχή που λέτε ότι πιθανότητα να δώσετε στο Μητσοτάκη αν δεν έχετε δει, τι είναι ακριβώς, μπορεί να μας πείτε? Ας πω. Αυτά ενδιαφέρουν. Ξέρω κόσμο πάει ψηφίζει, τι ψηφίζει. Λοιπόν, εμείς δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με αλυσβερίσια και καρέκλες. Και τι λέμε εκ των προτέρων, ότι όποια και να είναι η σύνθεση της επόμενης Βουλής, θα στηρίξουμε συγκεκριμένες αλλαγές. Αλλαγή πρώτη, εκλογικός νόμος. Αλλαγή δεύτερη, συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή τρίτη, εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλαγή τέταρτη, μείωση των πρωτοκοινών πλεονασμάτων από 3,5% για τα. Σε αυτά λοιπόν εμείς θα συμβάλλουμε όποιος και να είναι ο Πρωθυπουργός, εάν και ο ίδιος, εφόσον και ο ίδιος το πιστεύει. Θα του δώσετε, θα τον αφήσετε να υπάρχει ως Πρωθυπουργός, αν δεν έχει αυτοδυναμία. Ενώ θα τον ψηφίσετε ή θα έχετε ανοχή. Αυτό είναι το οποίο συζητάμε, ότι εμείς εκμεταλλευόμενοι συγκεκριμένα άρθρα και δυνατότητες που δίνουν. Άρα δεν υφίσταται το θέμα που μπαίνει, θα είναι, δεν θα είναι από αυτοδύναμο. Αυτό λοιπόν το ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι το ότι ο κύριος Μητσοτάκης σου λέει ότι αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι εγώ θα έχω 148 βουλευτές, αυτό εμένα δεν μου αρκεί.
και θέλω να πάρω 150, 155, 160. Είναι σαν να μην εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χριστίδη. Δεν κάνουμε θεωρητική συζήτηση εδώ πέρα. Κυρία Ζαχαράκη, αν επιλέγετε να στείλετε τη χώρα σε δεύτερε εκλογέ το 15 Αύγουστο. Όχι, εσεί θα το κάνετε. Όχι, δεν το κάνουμε. Εσεί. Εάν δεν στηρίξετε μια κυβέρνηση. Εσεί θα το κάνετε. Άμα δεν συμφωνούμε με αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή να πάει να τη στηρίξουμε. Άρα λοιπόν θα πάει για εκλογέ. Άμα δεν συμφωνούμε. Α, θα πάει για εκλογέ. Ο κύριο Μητσοτάκη θα έχετε το 40%, εστάκετε το τίποτα. Εμείς αποδείξαμε, κύριε Χατζή, ότι βάζουμε το κομματικό συμφέρον κάτω από το εθνικό. Και πολύ δύο φορές παρετήθηκε εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, παρετήθηκε για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε δύο φορές τη χώρα σε εκλογές το 2012. Ο κύριος Τσίπρας το Γενάρη του 2015. Γιατί μας τα λέτε. Για να θυμούνται όλοι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Όχι, μας ενδιαφέρουν. Όχι, κύριε Χριστίδη. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι ιστορία. Δεν θα μπορείτε να κάτσετε στην καρέκλα. Εντάξει, σας ρωτώ. Αφήστε το αυτό. Λέω τι συνέβη. Εγώ σας ρωτάω, κύριε Χριστίδη. Αύριο έχουμε εκλογές στις 7 του μηνός. Στις 8 η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Εσείς θα καθορίσετε το πρόγραμμα μιας νέας κυβέρνησης που έχει το 35-37% που είσαστε το 7. Εμείς θα καθορίσουμε. Εσείς θα το καθορίσετε. Εμείς θα καθορίσουμε τι πιστεύουμε. Σας έβαλε ο ελληνικός λαός σε εσάς. Θα κουμαντάρετε πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος το επόμενο διάστημα. Ποιος θα το καθορίσει, δηλαδή, το τι θα κάνουμε εμείς. Καλά. Από αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό δεν απάντε πάρα πολύ. Επειδή ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Από αυτή τη συζήτηση. Εγώ βάλα και στοίχημα με τον κύριο. Με τον κύριο, πώς τον λένε. Είναι μια εκτίμηση. Τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο. Δεν το πλήρωσε. Γιατί καλά, τα, μην το ζουπατάξει. Δεν το πλήρωσε. Είπε του ένα μέρο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Δεν το πλήρωσε. Προστά. Σε κάθε περίπτωση. Θα πάει λεωφορείο να πάμε στο χωριό να φάμε τα αδειά. Και δεν πήγαμε ποτέ. Εγώ σα λέω. Λοιπόν, δεν είστε με να κάνουμε μόνο τι πέντε. Υπάρχει ένα διάλογο, υπάρχει όμω και άλλο παριστάμενο. Εσεί μιλήσατε 10 λεπτά. 10 λεπτά. Δεν είναι τόσα. Περιμένετε. Σα περιμένω. Θα κλείνουμε μετά. Θα είμαστε πάνω από το νούμερο το οποίο λέτε. Εντάξει. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές το συζητάμε. Πάντως, και μαζί με τη γιορτή μου θα σας κεράσω. Τον Κυριακό, εγώ άκουσα τον Μητσοτάκη, ο οποίος είπε, εντάξει, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν θα πάω εγώ τη χώρα στις εκλογές. Θα δυσκολέψει όμως και θα δυναμωθεί και το πρόγραμμά μας. Για παράδειγμα, λέει, η κυρία Γεννηματά λέει ότι δεν θα καταλήξουν το άσυλο. Α. Όχι, άλλο λέει. Δεν τα λες καλά. Ο Λοβέρδος προχθές μας είπε στο ραδιόφωνο ότι εμείς το έχουμε ψηφίσει την κατάργηση του ασύλου και φυσικά θα την ξαναψηφίσουμε. Fake news. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν είναι. Εμείς φέραμε τον νόμο Διαμαντοπούλου. Έχει αναλογιστεί κανένας γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Διαμαντοπούλου. Εμείς λέμε με σαφήνιση. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θέλετε να συνεννοηθούμε τώρα κανονικά. Έχετε κακομάθει με τις εκπομπές. Πάτε και κάνετε δηλαδή. Γι' αυτό ερχόμαστε μια φορά στο τόσο εδώ να μας καλομαθήσει. Ένα λεπτό, κύριε Χριστίδη. Θα το ψηφίσετε ναι ή όχι το άσυλο. Την κατάργηση του ασύλου, ναι ή όχι. Εμείς λέμε. Απαντήστε μου. Ελεύθερη ναι, διακίνηση ιδεών, ναι, όχι στο άσυλο της ανομίας. Τελεία. Τι είναι αυτό το άσυλο της ανομίας, δηλαδή. Προσδιορίστε το, κύριε. Αν υπάρχουν εγκλήματα, ο νόμος Διαμαντοπούλου, εμείς τον φέραμε, κύριε Χατζέ. Κύριε, όχι, αφήστε τον κύριε Διαμαντοπούλου, δεν είναι. Εμείς τον αφήστε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό. Εμείς ο νόμος Διαμαντοπούλου είναι να συνεδριάζουν οι Πριτάνες και να αποκαλούν τους αστυνόμους μέσα. Αυτό δεν εφαρμόστηκε. Ούτε αυτό. Δεν έλεγε ούτε αυτό, Δημήτρη. Ούτε αυτό ο κ. Λοβέρδος με το ξεκαθάρισε, ούτε αυτό δεν έλεγε. Δεν το έλεγε, βλέπετε την πατήσατε. Όχι, δεν έλεγε πάτησα, ούτε δεν αυτό. Πάτησα. Έλεγε ότι μπορεί να παρέμβει η αστυνομία, δεν παρενέβη ποτέ. Και σας ρωτάω ευθέως, θέλω να κοιτάξετε τον ελληνικό λαό και απαντήστε, θα ψηφίσετε την κατάργηση του ασύλου, ναι ή όχι. Σας επαναλαμβάνω. Όχι, δεν μου λέτε τίποτα. Σας λέω πολύ καθαρά. Ότι τι. Ότι ό,τι επιλογές έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα πήρες απάντηση. Εντάξει, πολύ καλά. Τώρα παίρνουμε απάντηση. Δεν είναι σοβαρή. Ωραία. Εμεί λέμε στην ελεύθερη διακίνηση ιδιών, όχι στην ανομία. Εάν υπάρχουν εγκλήματα στο πανεπιστημιακό άσυλο, μέσα να μπαίνει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη, είναι απλό. Καταλάβατε, θα έχετε ζώρικα πράγματα. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν όλοι όσοι ακούν έχουν βγάλει ένα συμπέρασμα ότι για να μπορέσει να καταργηθεί το άσυλο, για να μπορέσει να προχωρήσει το ελληνικό, για να μπορέσουν να δουλέψουν οι 10.000 άνθρωποι αμέσως στο ελληνικό, να προχωρήσουν οι επενδύσεις, να μπορέσει να απλοποιηθεί όλο αυτό το αδειοδοτικό σύστημα. Συγγνώμη, εγώ λέω για τις καθαρές λύσεις και για τις καθαρές προτάσεις. Για να μπορέσει να είναι το πρώτο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για την καλύτερη λειτουργία του κράτους, για να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στους δημάρχους και περιφερειάρχες που με αυτό το καταστροφικό εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής θα δείτε τι χαοτικό θα είναι αυτό που θα ζουν οι άνθρωποι μόλις σταθούν τα καινούργια συμβούλια. Θα πρέπει οι πολίτες, ακούγοντας το πρόγραμμα, να αποφασίσουν πώς θέλουν τη ζωή τους από την 7η Ιουλίου και μετά. Τι πιο καθαρό από αυτό. Θέλω να καταργήσω το άσυλο. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Καλά, θέλω να δω. Θέλω να δω. Προσέξτε, οι δεσμεύσεις σας. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, βγήκαμε, τα είπαμε, τυπώσαμε και ένα πρόγραμμα. Γιατί την επόμενη μέρα
επειδή δεν υπάρχουν περιθώρια στον ελληνικό λαό να σας περιμένει, χρειάζεται να δούμε το αποτέλεσμα αυτών των υποσχέσεων. Κύριε Γιατί Χατζή, εγώ, ας πούμε, δεν έχω καμία πρόθεση να περιμένω εσάς να αν θα μειώσετε τη φορολογία ή όχι. Γι' αυτό είπαμε. Περιμένουμε ότι... την επομένη, το πρώτο λύστε αυτό. Γι' αυτό το θέμα. Είπαμε ότι το δεύτερο δεν έχει περιθώρια νομοσχέδιο. Ο κόσμος, συμφωνώ. Δηλαδή να σας δώσει μια περίοδο χάρη. Συμφωνώ. Θέλει γι' αυτό, λοιπόν, και τώρα να τα λύσετε. Γι' αυτό λοιπόν δουλεύουμε συστηματικά. Ναι, τα νομοσχέδια είναι έτοιμα. Το δεύτερο το φορολογικό. Αφήστε να σας πω γιατί σε 10 μέρες οι άνθρωποι, σε λιγότερες από 10 μέρες αποφασίζουν. Το φορολογικό νομοθετείτε. Εφαρμόζεται από το 20, μείωσε 30% στον έμφυα στα πρώτα δύο χρόνια, 20% το πρώτο χρόνο, 24% θα πάει η φορολογία, 20% το δεύτερο χρόνο σε επιχειρήσεις. Είναι σαφές. Επανέρχομαι. 120 είναι... δόσεις σε όλους από το 19. Επανέρχομαι. Πράγματα είναι... συγκεκριμένα. Έχει δίκιο ο Τάκης ότι έχετε μικρή έως ελάχιστη, έως σχεδόν μηδενική. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και έχετε ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα της ασφάλειας. Όπου και, πάω... και της οικονομίας, της φορολογίας. Λοιπόν. Και επειδή δεν μπορείτε να έχετε ένα χωροφύλακα μπροστά σε κάθε πόρτα και μπροστά σε κάθε επιχείρηση. Όχι, θα προσλάβουμε 1500 άτομα όμως άμεσα. Το έχετε ανεβάσει πάρα πολύ και θα το βρείτε μπροστά σας. Γιατί δεν λύνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ. Ναι, εδώ δεν και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μεσίες. Κανείς, ξέρετε, μιλάτε σε ανθρώπους που μεγάλωσαν. Okay, είμαστε αρκετά μεγάλοι, αλλά ζήσαμε τα χρόνια τους μέσα στην κρίση. Και οι Έλληνες, δυστυχώς, μετρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Βρέθηκε ανεπαρκής, βρέθηκε ελλιπής. Είναι αντιπαράδειγμα, κύριε Χατζή. Ο κόσμος, κυρία Ζαχαράκη, αποφασίζει τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι η Δημοκρατία, τι είναι το ΠΑΣΟΚ. Αποφασίζει την άλλη Κυριακή. Περιμένετε λοιπόν. Πρέπει να έχετε στοιχεία όμως. Σας παρακαλώ ένα λεπτό. Είπαμε για την ασφάλεια εκεί, είπε ο Δημήτρης κάτι πολύ σοβαρό. Έχουμε μεγάλη προσδοκία γι' αυτό. Ναι. Η ασφάλεια δεν είναι να προσλάβει μόνο 1500 αστυνομικού. Όχι. Σωστό, περιμένετε. Είναι να αλλάξει το στόλο των αυτοκινήτων, των 100, όπως το λένε αυτά τα αυτοκίνητα. Τα περιπολικά, τα οποία είναι για πέταμα. Είναι να πάρουν οι αστυνομικοί αναξίσφαιρα γυλαίκα. Δεσμευτήκαμε γι' αυτό. Είναι να γίνει σωστή εκπαίδευση που δεν γίνεται, ούτε για σκοποβολή δεν πάνε, για τις σφαίρες, για οικονομία. Είναι να επανασυσταθεί η Δέλτα, δηλαδή, που έχουμε δεσμευτεί, να ενισχυθεί όχι, η βία. Αυτό είναι θεωρητικό. Όχι, όχι, δεν είναι θεωρητικό, είναι κυρία πρακτικό, Ζαχαράκη, κύριε Χατζή. Ακούστε με μου ζητήσατε λεπτό. Μέτρα και σας λέω τα μέτρα. Ναι. Και σας φαίνονται μετά θεωρητικά. Και σας έφερα εγώ δύο παραδείγματα. Θα αλλάξετε το στόλο. Θα πάρτε υλικό για τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν. Γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Στη φυλακασία παιδί δικό μου. Είναι παιδί του, είναι φίλος του κύριου Χριστίβη. Είναι δικό σας φίλος. Προφανώς. Δεν είναι ένας τύπος ο οποίος ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό. Και... μα γι' αυτό, γι' αυτό κύριε, μιλήσαμε για συγκεκριμένα μέτρα, μιλήσαμε για πρόγραμμα. Μισό, όχι για θεωρητικά, μισό, όπως είπατε. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε βεβαίως για το παρελθόν λίγα πράγματα, αλλά... Και να πω γιατί και για το μέλλον δεν μας έχετε πει τίποτα. Και για το αύριο, λοιπόν, ότι για εμάς... Α, θα πείτε για το αύριο. Ναι, θα πω. Έλεγα. Η κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου είναι κάτι το οποίο επίσης είναι μείζονο σημασία, διότι βλέπουν ξανά οι αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, ανθρώπους αυτούς που συνέλαβαν πριν από 3-4 χρόνια να ξαναβγαίνουν έξω και να κάνουν τα ίδια. Και εκεί θέλω να πω ότι χρειάζεται και πολιτική βούληση στήριξης των αστυνομικών και των υπηρεσιών. Εμείς αυτή ότι την έχουμε. Αν καταργηθεί μόνο ο νόμος Παρασκευόπουλου, φτάνει, πιστεύετε, κύριε Χριστίδη? Πιστεύω ότι είναι κάτι που χρειάζεται σε θεσμικό επίπεδο. Μαζί με την λειτουργία της δικαιοσύνης, υπάρξουν... η οποία να γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά αποτελεσματικά. Είναι όνειρο. Κοιτάξτε να δείτε. Το λέτε εσείς και καλά κάνετε, το λέει η κυρία Ζαχαράκη, το λένε όλα τα κόμματα. Αλλά είναι όνειρο. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους είτε στο κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης. Δύο χρόνια. Είσαι πολύ τυχερός. Δύο χρόνια, Δημητρή. Κάποιοι είσαι πολύ είναι και πολύ περισσότερα και χρόνια, κύριε Χατζή. Α, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και μια αλλαγή σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους έξω στον δρόμο και κινδυνεύουν οι ζωές τους ότι η κυβέρνηση του τόπου και η Βουλή τους δίνει την πολιτική στήριξη για να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί εδώ είχαμε το φοβερό φαινόμενο, η κυρία Παπακώστα να βγαίνει και να λέει ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου, η κυρία Γεροβασίλη να λέει ότι είναι πολύ καλός ο νόμος Παρασκευόπουλου και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και είναι και οι δύο στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είστε και εσείς σε αυτή την λογική, δηλαδή, της κατάργησης αυτού του νόμου με τις όποιες παράπλευρες. Δεν θέλω να σας πάω πίσω στην Υπουργία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αποτελέσματος που είχε η δικιά του Υπουργία στην περίοδο. Ήταν λαμπρή. Έτσι ακριβώς. Το λέω όμως. Δηλαδή, μου τα λέτε. Εγώ ξέρω ότι το ξέρετε, κύριε Χατζή. Ο κύριο Αντίπα, ο Γιάννη. Και είπε ότι ο κ. Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν και τον διέψευσα του. Είπα, δεν είπε ότι υπάρχουν λεφτά. Είπε ότι υπάρχουν φοροδιαφυγές και τέτοια και θα μπορούσαν να το πούνε. Είπατε κρίση καλοσύνη. Όχι, φίλε. Την αλήθεια. Θα μπορώ να ακούω τώρα συνέχεια το ίδιο τροπάριο.
Έγινε σαν την οπισθοδρομική κομπανία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα πείτε κανένα αφρολαϊκό. Λοιπόν, όλο στο ρεμπέτικο. Λοιπόν, πριν, δούμε, πριν να σα αποχαιρετήσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι και εμείς υποψήφιος. Στο επικρατείας. Στο επικρατείας. Δεύτερος. Τρίτος. Τρίτος. Τρίτος σας έβαλε. Μια θέση πιο. Και σας έχω υποστηρίξει και δημόσια. Και έχω πει ότι κακώς δεν τον έβαλε πρώτο τον κύριο Χριστίδη για να σηματοδοτήσει το καινούργιο, την αλλαγή, το διαφορετικό, η κυρία Γεννηματά. Κύριε Χριστίδη, για να ξέρετε ότι σας έχω αδικήσει, αλλά άμα κάνουμε πολιτική ζήτηση, θα την κάνουμε όπως πρέπει. Έτσι, έτσι να λέμε. Κάνουμε... Και τη χαιρόμαστε πάντα γιατί είναι με επιχειρήματα. Δεν θα την κάνουμε με μαϊμουδιές και δεν μ' αρέσει. Όταν πλακώνεστε και μετά καταλήγετε έτσι, με καπιταλισμό και με ρομπούρκο και εσύ νομίζω ότι πλακωνόμαστε. Γιατί δεν καταλαβαίνει, γιατί είσαι παλιά σκοπή. Ναι, 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 παλιά σκοπή. Εγώ πάντως κάθομαι προς τα πίσω να μην πάρω έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Δεν είστε υποψηφία. Όχι, εγώ ως εκπρόσωπο συνεχίζω. Εντάξει, μια χαρά θέσατε. Τι είχατε ακουστεί στα ψηφοδέλτια επικρατείας δεξιά-αριστερά. Συγγνώμη, αλλά θα το πω. Μου είχατε κάνει και μια συζήτηση όταν είχα έρθει καθυστερημένη, αν θυμάστε. Συζητήσαμε για το θέμα των ευρωεκλογών. Σας το είχα πει από τότε ότι δεν θα είμαι. Εσείς επιμένατε και σας είχα πει και πριν από δύο χρόνια, κύριε Χατζή, μου λέτε, θα είσαι. Λέω, δεν θα είμαι. Μου λέει, θα το κρατήσω, μου λέτε, ναι, το ηχητικό. Έχεις δίκιο. Ήμουν συνεπής. Βεβαίως συνεπής. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τους δύο να περάσετε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ, κύριε Χατζή. Ό,τι επιθυμείτε, μια καλή κοπέλα. Και σε εσάς όλα τα καλά. Τον καταδικάζει τον άνθρωπο. Τον κοινιάρχη και τα λοιπά. Μου το πέρασε, το πω αυτό. Δεν ερχόταν. Διαφημίσει. Έχει πάει η μπάγια η Αντωνοπούλου, έχει πάει σε όλα τα εκλογικά κέντρα στο κέντρο. Να δούμε λίγο προεκλογική κίνηση. Για πάμε μπάσκετ και καταλάβουμε εκλογές. Μετρώντας αντίστροφα για τις εθνικές εκλογές, σήμερα θα επισκεφτούμε εκλογικά κέντρα για να δούμε το κλίμα που επικρατεί, αλλά και τι λέει ο κόσμος. Τι σας μεταφέρει ο κόσμος που επισκέπτεται το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κόσμος ο οποίος έρχεται κυρίως ρωτάει αν πού θα ψηφίσει, ζητάει τα φυλάδες, ζητάει τα προγράμματά μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά έρχονται κοντά μας και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Εμείς καλούμε όλους τους νέους και τις νέες, ακριβώς επειδή αποτελούν το μέλλον αυτής της χώρας, να έρθουν κοντά μας, έτσι ώστε να δώσουμε αυτή τη μάχη από κοινού. Ενημερώνουμε για τις εκλογικές διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο. Φυσικά, χρηστικές πληροφορίες δίνουμε και σε ανθρώπους άλλων κομμάτων. Δεν ζητάμε πιστοποιητικό κομματικών φρονημάτων για το να δώσουμε μια πληροφορία. Βλέπουμε ένα κίνημα συμμετοχής προς τη Νέα Δημοκρατία του κόσμου, όπου όμως λέει και τη γνώμη του για την επόμενη μέρα. Και εκείνο το οποίο λέει είναι ότι θέλει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχει πιστεί ότι αυτά θα τα βρει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και από το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε σε μια περίοδο εκλογικού οργασμού, θα έλεγα. Είναι οι τελευταίες 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι δουλεύουμε πυροτοδός. Κάνουμε προγράμματα, κανονίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις τόσο της Προέδρου όσο και των υπολείπων κλιμακίων που περιοδεύουν. Δίνουμε φυλάδια στον κόσμο, έχουμε κίνηση, σηκώνουμε τηλέφωνα, περνάει κόσμος πολύς, ενημερώνεται. Είναι μια ευχάριστη αναστάτωση. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Μέρα 25. Παρότι είναι καινούριο σαν σχηματισμός κομματικός, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ο κόσμος θέλει να δει κάτι διαφορετικό, να ακούσει κάτι διαφορετικό, να ακούσει προτάσεις που αν είναι δυνατό θα μας βγάλουν από την κρίση. Είμαστε μέλη της ΚΝΕ, που φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, που καθημερινά βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο, όχι μόνο προεκλογικά. Ζούμε κι εμείς ήδη τα προβλήματα που έχει η νεολαία, που σπουδάζει, που εργάζεται, οι άνεργοι. Αυτό που παλεύουμε τώρα και προεκλογικά, δηλαδή μέσα στις εκλογές,
είναι να εκφραστεί όσο πιο δυνατά γίνεται η δύναμη που την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί αυτό έχει σημασία για μας, την επόμενη μέρα των εκλογών που τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε θα είναι πάλι εδώ και θα ενταθούν, γιατί ακριβώς με όποια κυβέρνηση βγει, το πρόγραμμά της είναι προγραμματισμένο από την άποψη των μνημονιακών νόμων που είναι σε ισχύ και αυτούς τέλος πάντων που θα εφαρμόσει και η επόμενη κυβέρνηση. Άρα για εμάς το νόημα είναι ποια δύναμη θα είναι στο πλευρό μας την επόμενη μέρα, στους αγώνες που καθημερινά δίνουμε κι εμείς, και αυτή είναι η δύναμη το ΚΚΕ, και θέλουμε όσο πιο πολύ γίνεται να εκφραστεί αυτό και στην κάλπη στις 7 Ιούλη. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με πρωταγωνιστές μαθητές και μαθήτριες από μέρη της Ελλάδας, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, πραγματοποιήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα καθιερωμένα You Smile Awards στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με παρουσιαστή τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Όλοι είμαστε άνθρωποι που έχουμε τις δικές μας αξίες και όλοι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να φέρουμε κάτι καλό σε αυτό το τούτο τον κόσμο. Τρίτα, You Smile Awards. Σκοπός της εκδήλωσης και φέτος ήταν η ανάδειξη των δράσεων των μαθητών που είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και ενέπνευσαν άλλα παιδιά. Εθελοντές παιδιά από 11, 12, 13 χρονών συμμετείχαν σε αυτές τις προσπάθειες του Χαμόγελου και κυριότερα στα νοσοκομεία που τα παιδιά είχαν ανάγκη από παρέα, δημιουργία κλπ. 9.578 συμμετοχές από 145 σχολεία. Ένα σημαντικό νούμερο το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχία της δράσης αλλά και την ενεργητική συμμετοχή των μικρών παιδιών. Εκείνα επέλεξαν να βραβεύσουν παιδιά που κάνουν τη διαφορά. Η ανάδειξη των 9 νικητών μεταξύ των συμμετεχόντων έγινε μετά από ψηφοφορία των μαθητών εθελοντών του You Smile. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν τιμητικούς επένους για τη δράση που ανέλαβαν. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Χουντή, ευρωβουλευτή της ΛΑΕ, ο οποίος είναι και στην πρώτη Αθήνας, εκπρόσωπος και είναι κατεβαίνει και στην πρώτη Αθήνας. Αλλά πριν συζητήσουμε μαζί σας, θα πάμε στη συνάδελφο τη Χρύσα Τζίχλη. Την είχαμε δεσμεύσει να μας πει τι είπε ο κύριος Τραμπ, πώς ναι, πέρασε αμερικανικά. Τραμπ. Ξέρει πάρα πολύ καλά αμερικανικά. Αγγλοσαξονική παιδεία. Ναι, βεβαίως. Και άλλη μόνο στην Κρήτη την πήρε. Ναι. Λοιπόν, να μας πεις λοιπόν τι είπε ο κύριος Τραμπ και σε σχέση με τον Ερντογάν πάντα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τον Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε δύσκολο, αλλά εγώ είπε τα καταφέρνω μαζί του. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα της Τουρκίας και στη συνέντευξη τύπου, όπως ήταν αναμενόμενο. Πρέπει να σας πω ότι μάλλον έριξε περαιτέρω τους τόνους συνέντευξη τύπου. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα λάθος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Του συμπεριφερθήκαμε άδικα, θα μπορούσε να είναι το ρεζουμέ όσων είπε στη συνέντευξη τύπου. Έσπευσε μάλιστα να προλάβει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είπε ότι μην βγάλετε έκτακτες ειδήσεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αγαπάει την Τουρκία και ο Ντόναλντ Τραμπ με το μέρος της Τουρκίας και όχι με το μέρος των ΗΠΑ. Πρέπει να σας πω ότι επέριψε ξανά ευθύνες στη διακυβέρνηση Ομπάμα, κάτι που είχε κάνει και κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών. Επέριψε ευθύνες λοιπόν στη διακυβέρνηση Ομπάμα, γιατί όπως είπε πολύ παραστατικά και επανέλαβε πολλές φορές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήθελε να αγοράσει τους αμερικανικούς πυράβλους Patriot. Η διακυβέρνηση Ομπάμα, οι άνθρωποι, πρώην Προέδρου Ομπάμα, του έλεγαν ότι δεν μπορείς να αγοράσεις Patriot. Έτσι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε, πήγε στη Ρωσία, έδωσε πολλά λεφτά, το επανέλαβε πολλές φορές. Αγόρασε του S-400 το ρωσικό αμυντικό πυραυλικό σύστημα και μετά εμείς ήρθαμε και του είπαμε: τώρα μπορείς να αγοράσεις τους Patriot. Μάλιστα. Στο μεταξύ όμως είχε αγοράσει από εμάς τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, περίπλοκη κατάσταση. Όλα αυτά τα επανέλαβε, τα είπε, τα επανέλαβε με το γνωστό του ύφος και ιδιαίτερα παραστατικά. Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως στην συνάντηση μεταξύ τους είχε χαρακτηρίσει περίπλοκη την κατάσταση και είχε αφήσει ορθάνυχτο το παράθυρο να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για το θέμα των S-400, αλλά να βρούμε άλλες λύσεις. Μελετάμε, σκεφτόμαστε άλλες λύσεις. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η τουρκική προεδρία με ανακοίνωση που έβγαλε μετά την συνάντηση των δύο ηγετών. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θέλουμε να βρούμε μια λύση που δεν θα βλάπτει τις διμερείς σχέσεις. Και επίσης πρέπει να σας πω, αν θέλετε, και ως σημάδι που δείχνει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν θα επισκεφθεί την Τουρκία,
Είπε ότι ναι, θα βρεθώ, θα πάω στην Τουρκία κάποια στιγμή. Τον ρώτησα μάλιστα αν θα πάει τον Ιούλιο. Είπε όχι, δεν έχουμε ορίσει ακόμη, δεν έχουμε κλείσει την ημερομηνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κατάλαβα, Δημήτρη, ότι υπήρξε κάτι από, την Αμερική. Εντάξει, τώρα είναι σειρά του Τραμπ να κάνει μια κολοτούμπα. Έκανε μια κολοτούμπα, μια υποχώρηση. Λίγο, να το πω εγώ, θα το πούμε μια υποχώρηση. Έτσι, γιατί ρίχνει στον Ομπάμα το σφάλμα, γιατί πήρε τους 400 από τους Ρώσους. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται. Δεν τους φέρνει και αυτούς μαζί με τους 300 τους άλλους, βάλουν στην Κρήτη όλους μαζί να τους έχουμε εκεί πέρα. Ναι, πες τα ψέματα. Κύριε Κουντή. Καλημέρα και πάλι. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Εκπρόσωπος του Κολαβίου, στο νέος αρχηγός, ας πούμε, της ΛΑΕ. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ, διότι είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και είναι γνωστό ότι κατεβαίνει η Λαϊκή Ενότητα σε ορισμένους. Και σας ευχαριστώ πολύ, διότι η δημοφιλής εκπομπή θα μας βοηθήσει να γίνει τουλάχιστον αυτό το γνωστό. Εγώ είμαι εκπρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας, καθώς αποφασίσαμε να κατέβουμε σε αυτές τις εκλογές. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο γραμματέας, παραιτήθηκε. Είναι στα ψηφοδέλτια επικρατείας και το θέμα είναι ποιος διευθύνει αυτόν τον αγώνα, ποιος εκπροσωπεί τη Λαϊκή Ενότητα. Φτιάξαμε μια εκλογική επιτροπή, μας αρέσουν εμάς οι ίδιοι. Ωραία, ναι. Με αυτή την ιδιότητα ήρθα εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Κατεβαίνουμε λοιπόν στις εκλογές. Φαίνεται ότι στις δημοσιοποιήσεις δεν τα καταφέρνετε. Ναι. Και δεν τα καταφέρατε και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, που ήταν καινοποίη αυτή η αποχώρηση και η στάση που κρατήσατε στην κυβέρνηση για τα μνημόνια. Δεν τα καταφέρατε ούτε τότε, ούτε κόψατε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αργότερα είδαμε την προσπάθεια που έγινε και βλέπουμε τώρα στις δημοσιοποιήσεις ευρωεκλογές επίσης δεν τα καταφέρατε και βλέπουμε μια προσπάθεια τώρα στις εκλογές. Τι προσδοκάτε από αυτή σας την προσπάθεια? Φαντάζομαι να μπείτε στη Βουλή, εντάξει, αλλά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Ναι, ωραία. Να πω το κλασικό που λοιπόν που σας λένε όσοι είχαν αρνητικά αποτελέσματα σε αυτές τις ευρωεκλογές. Το κοντέρ δεν γυρίζεται. Γυρίζει το ματσάκι. Ναι, εντάξει, ορισμένες φορές το υπερβάλλουμε. Γυρίζει. Ένα-δύο μάτσε έχουν γυρίσει το τελευταίο λεπτά. Και θυμάστε, μα ζήσετε. Τα άλλα γυρίζουν από πριν. Για να πα το 3-0, το πα 4-0. Εμείς νομίζουμε ότι το γυρίζουμε κατά τα άλλα, αφού σας πω ότι για όλους η κάλυπη προς το παρόν είναι αδιανή. Έτσι δεν είναι? Επομένως, διεκδικούμε κι εμείς. Γιατί δεν μου εξηγείτε κάτι? Υπάρχει ζωή. Είχατε μία αυτή. Δεν ξέρω αν ο Βαρουφάκης σας λέει κάτι. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω και άκρη τώρα. Δεν μπορούσατε να είστε όλοι μαζί αυτό. Και μετά να έχει ο καθένας την αυτονομία του. Αλλά να μπείτε στη Βουλή και ο καθένας μετά να έχει την αυτόνομη πορεία του και διατύπωση θέσεων. Κατεβαίνουμε μόνοι μας με αυτή την έννοια. Παρά τις προσπάθειες που κάνουμε να κατέβουμε μαζί. Η Λαϊκή Ενότητα από την αρχή ήταν ένα μέτωπο συσπήρωση. Αυτό είναι προσκριτήριο αντιμνημονιακών δυνάμεων που παρεξηγήθηκε ορισμένες φορές αριστερών δημοκρατικών. Το κάναμε. Το κάναμε και πριν τις ευρωεκλογές, το κάναμε και τώρα. Εισπράξαμε αρνητικές απαντήσεις. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν έχουν να κάνουν πάντα με προγραμματικές, ας το πούμε, διαφορές. Ναι. Άλλου υπάρχουν, άλλου δεν υπάρχουν. Έχουν να κάνουν και με μια αντίληψη, ας το πούμε, ότι τη λύση, ποια λύση, μια αντιπολίτευση αντιμνημονιακή θα τη δώσει ένα κόμμα αρχηγικού χαρακτήρα με τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές και άλλες ικανότητες ενός προσώπου. Αυτό έκανε τόσο το ΜΕΡΑ, όσο και την Πλεύση Ελευθερίας να την αρνηθούν αυτή τη συνεργασία. Το ΜΕΡΑ. Γιατί βλέπω εγώ, φύγανε, ξέρω εγώ, από όταν έγινε η ιστορία με το δημοψήφισμα και μετά με το μνημόνιο κτλ. Φύγανε 50 στελέχη 100. Από τα 50% οι πιο προβεβλημένοι κτλ. Πήγανε μαζί σας. Το Υπουργικό Συμβούλιο που φύγανε, οι περισσότεροι δικοί σας ήταν. Πήγανε στη ΛΑΕ. Μόνο η ζωή έφυγε και έκανε δικό της κόμμα χωριστά. Και ο Βαρουφάκης που δεν έχω καταλάβει αν έχετε επαφή. Με τον Βαρουφάκη, τι λέτε εσείς? Τι γνώμη έχετε? Ήταν καλός, κακός, στο μέτωπο? Πώς τα κάνει, τι γίνεται τώρα με τον Βαρουφάκη? Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Να το θέσω, αν με επιτρέπετε, τώρα που πάμε για τις εκλογές. Εμείς διεκδικούμε την είσοδό μας στη Βουλή, σε κάθε περίπτωση την ενίσχυσή μας, γιατί θεωρούμε ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είμαστε μόνοι. Ναι. Η μόνη, δείτε όλο μαζί, όχι μόνο την πολίτευση, η μόνη αριστερή αντιμνημονιακή αντιπολιτευτική δύναμη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το η μόνη ή παιδιά, ελάτε να πάμε όλοι μαζί, διαπιστώνουμε τον κύριο Βαρουφάκη. Κατεβαίνει με τούτα και με τα άλλα. Με τα επικοινωνιακά κτλ. Λέγοντας πράγματα που αθωώνουν τις δικές του ευθύνες, όσον αφορά τα μνημόνια, έχει ευθύνες. Άρχισαμε έναν πόλεμο, τι υπόθηκε, τι έγινε κτλ. Είναι ευθύνες που έχει ο κύριο Τσίπρας κατά τα άλλα. Και δεύτερον, να λέει κάτι ασαφή πράγματα. Όπου φεύγουμε, δεν φεύγουμε και αν φύγουμε δεν θέλουν να μας διώξουν και εκεί κατόπιν θα δώσουμε εμείς μια μάχη. Απερίγραπτα πράγματα, ασαφή πράγματα, πρέπει να πεις ακριβώς τι θέλεις για να προετοιμάσεις και το λαό. Και εκεί που το τερμάτισε κατά την αρχή, συνεργάζομαι και με τη Νέα Δημοκρατία
και με το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, προγραμματικά τι να ζηλέψεις από αυτό το κόμμα? Το μέτωπο τώρα το δικό σας απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που πέρασε και στην επόμενη, ποιο θα είναι? Εγώ σας είδα να ενεργοποιήσετε πάρα πολύ στους πληστηριασμούς. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω σε τι άλλο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δώσει, ας πούμε, φιλοαγώνα, μιλώ με αυτή την ορολογία, για αγώνες για τους μισθούς και τις συντάξεις, για τα εργασιακά, για τους πληστηριασμούς, για τα ζητήματα περιβάλλοντος, δεν ξέρω αν προλάβουμε να τα συζητήσουμε. Αναδείχθηκα πρώτος στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής ως ευρωβουλευτής, αλλά και η εδωδράση μας. Και τώρα τι λέμε, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έτσι όπως οδήγησε το τρίτο μνημόνιο και η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, πλησίστια, για να διαχειριστεί τις επόμενες μεταμνημονιακές περιόδους με ένα πρόγραμμα ακραία νεοφιλελεύθερο. Αυτή είναι η δική μας αγωγή. Πώς το κρίνετε το ακραία νεοφιλελεύθερο? Τι είναι το, πέστε μου ένα από... Θα μου πείτε ποιο δεν είναι ελευθερό? Όχι, όχι, όχι. Ναι, βέβαια. Γιατί... Ναι. Αλλά θέλω να μου πείτε ένα νεοφιλελεύθερο μέτρο που έχει ανακοινώσει επισήμως η Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε? Είναι από τα μέτρα που αναφέρονται στις ιδιωτικοποίησεις, θα σας έλεγα εκεί. Διότι μέσα στην πολιτική. Είναι ένα φιλελεύθερο μέτρο. Θα σας πω, θα σας πω. Είναι ένα μέτρο ελεύθερη οικονομία. Προς παγκόσμιο. Ωραίο. Κατά την έννοια. Αυτό ενεπνεύστηκε ο Μητσοτάκης. Ναι, κατά την έννοια όμως τη μνημονιακή. Και διαφέρει η μνημονιακή έννοια. Δεν είμαστε σε μνημόνιο, κύριε. Είμαστε. Η δέσμευση του μνημονίου. Έχουμε δεσμεύσεις φυσικά. Τις οποίες σέβεται η Νέα Δημοκρατία. Μα τι μπορεί να κάνει? Λέω εγώ τώρα που πρέπει κάτι άλλο να κάνει. Μου είπατε να χαρακτηρίσω νεοφιλελεύθερο, να χαρακτηρίσω μνημονιακό. Ποιο είναι το νεοφιλελεύθερο? Πρώτο. Ιδιωτικοποίησεις, μου λέτε. Ιδιωτικοποίησεις ένα. Αυτό δεν είναι νεοφιλελεύθερο όμως. Ιδιωτικοποίησεις ένα κατά τη μνημονιακή λογική. Κατά την ολογική. Το οποίο άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Αλλά σας ξαναλέω. Σε αυτή την κατηγορία, όχι, το fast track, το fast track επενδύσεων, ναι, που δεν κοιτάμε τίποτα, απλώς μια υπόσχεση ότι θα υπάρχουν θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Πάμε τώρα. Εγώ έχω δει, ας πούμε, το νόμο και φαντάζομαι και εσείς, γιατί fast track έχει όρους, δεν είναι, δηλαδή σου δίνω αμέσως την άδεια και τράβα κάνε επένδυση όπου να είναι. Ακούστε, δεν είναι έτσι. Ακούστε, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Λοιπόν, συγκρατήσατε χτες μια δήλωση που έκανε ο κύριος Σπύριτζης προεκλογικά ενώπιον των εκλογών. Ότι λέει πολλές από αυτές τις συμβάσεις των ιδιωτικοποιήσεων, τις υπογράψαμε. Τις υπογράψαμε ήταν των προηγουμένων. Όχι. Με το πιστόλι στο κρόταφο. Αλήθεια. Επομένως, αυτά που λέτε, κύριε Χατζή, δεν ισχύουν όσο αφορά τις συμβάσεις που έγιναν. Και καταστρατηγούν. Εγώ σας απαντώ. Επομένως, τέτοιου τύπου. Οι ιδιωτικοποίησεις έχουν αυτό το τούρμπο στοιχείο, το μνημονιακό, νεοφιλελεύθερο, ας το ανακαλέσω όσο αφορά, όχι να το ανακαλέσω και να το φέρουμε σε εργασιακές σχέσεις. Ναι. Αυτά περί των ωραρίων. Ναι, τι για τον ωραρίο. Αυτά περί των ωραρίων και τις ελαχιστοποίησεις. Αυτό το οποίο είπα, λέει, δεν είπα 7 μέρες να βλέπει κανείς. Ωραία, ας μας πούν πιο συγκεκριμένα για τα ασφαλιστικά. Ναι, και αυτό δεν ισχύει. Γιατί είναι ένα θέμα. Ωραία, για την κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος. Εσείς γνωρίζετε δεν πάρα πολύ καλά, επειδή είστε πολύπειρος, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ναι, με αυτό το ερώτημα να ολοκληρώσουμε, ότι για να πάνε καλά τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να υπάρχουν και εργαζόμενοι. Δηλαδή να ανοίξουν οι δουλειές. Σωστό είναι αυτό. Και κάποιοι να μην τα έχουν φάγει τα λεφτά τώρα που τα λέμε. Γιατί εν μέρη είναι αυτό. Ναι. Αυτό εν μέρη. Σωστό, μέρη. Γιατί υπάρχει και τ' άλλο. Α, ναι. Φάγαν τα αποθεματικά, τα κουρέψαν. Αυτό λέω. Ναι. Έτσι, δεν αυτό είναι. Λέω. Να φάγαν τα λεφτά, λέω αυτό. Ναι. Περικόψαν μισθού συντάξει. Ναι, σύμφωνοι. Άρα λοιπόν. Για να σωθούν τα ταμεία, κύριε Κουλή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν θα πρέπει να έχουμε άνοιγμα τη αγορά, νέε θέσει εργασία, προσλήψει νέων εργαζομένων, σαφώς δουλειές. Σαφώς. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει όχι ότι. Μόνο. Αυτό σημαίνει κυρίως, θα σας πω, και το κουβεντιάζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δημόσιες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει να σταματήσουν οι έλεγχοι όσον αφορά τα υπερβολικά πλεονάσματα που κόβουν τις δημόσιες επενδύσεις, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο ναι. η φορολογία, και να μπει σε μια άλλη διαδικασία η παραγωγή της οικονομίας. Αλλά για να γίνει αυτό και να. Τέτοιο, πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με αυτές τις δεσμεύσεις που έχεις. Αυτές δεν τις. Δεν συγκρούεται ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό. Τα πλεονάσματα, το χρέος κτλ. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Στις διακηρύξεις. Αλλά και τα όρια αυτής της πολιτικής. Μια τελευταία παρατήρηση εκ του αποθέματος των ερωτήσεων που μου στείλανε προχθές. Ερώτηση για την εκπαίδευση. Γιατί είμαστε σε αυτό στην Κομισιόν? Σε αυτή την κατάσταση έχουμε κενά, διότι έχουν περικοπεί λόγω μνημονίων οι δαπάνες. Ναι. Έχετε ακούσει να λέγεται τίποτα για τις δαπάνες, για την παιδεία, την υγεία που υπάρχουν ανάγκες. Ναι. Εκτός αν πιστεύουν. Φυσικά, λέγεται ιδιωτικοποίησης. Αλλά πάση περιπτώσει. Απάντηση από την Κομισιόν, για να μην σας καθυστερώ. Ναι. Λέει, και ακούστε κύριε, για εσάς που είσαστε στα μνημόνια, δεν ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Δεν ισχύει η πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης. Δεν ισχύουν αυτά. Με καταλάβατε γιατί. Τώρα, δηλαδή. Ούτε τώρα, ούτε όσο είμαστε δεσμευμένοι. Εποπτεία, δηλαδή, όσο είμαστε, ούτε όσο θα είμαστε δεσμευμένοι μάλιστα. Για αυτά, ούτε λοιπόν, στην κανονικότητα του κυρίου Μητσοτάκη. Σας ευχόμεθα να σας ξαναδούμε στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να είμαστε ριζοσπαστική αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα τη δούμε αν ο κύριος Χατζής έχει κάποιο εμφάλι. Και θέλω να σας πω ότι ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την θητεία, την προηγούμενη, δεν μπορεί να είναι αντιπολίτευση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουντή, και ευχόμαστε επιτυχία βεβαίως και να είστε, ευχαριστώ, να είστε καλά στην επόμενη Βουλή. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε πολύ σύντομα κοντά σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο 29 με 30 Ιουνίου στην εκπομπή Ακραία Φαινόμενα θα έχουμε διαγωνισμό με τις παρακάτω παροχές. Τετραήμερο στη Ρόδο για δύο ζευγάρια, all inclusive package σε double superior room με θέα. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο πολυτελές Dodeca Sea Resort, στην Ιαλισσό δίπλα στη θάλασσα. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και ζευγάρια για χαλαρωτικές και διασκεδαστικές διακοπές στο υπέροχο νησί της Ρόδου. Υπηρεσίες θάλασσα Forum Spa, πισίνες και μπαρ πισίνας, εστιατόρια, ιδιωτική παραλία. Για φαγητό στο εστιατόριο Μαγειροτεχνείο Παράγκα και στο Ελτόρο Steakhouse Ρόδος. Η εταιρεία Dole Lass σας κερνάει πλούσια ποικιλία φρούτων για το ταξίδι σας. Παρακάτω θα βρείτε την πληροφόρηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τηλεφωνήστε στο 901-901-4313 ή στείλτε SMS ΑΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54777. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε, κοιτάξτε πίσω μου τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη, η πελώρια βιβλιοθήκη που υπάρχει στο Σταύρος Νιάρχος. Φοβερή εικόνα, φοβερή εικόνα. Σε μια εποχή που το βιβλίο περνάει κρίση, όλοι το αγαπάνε, ρε, κανείς δεν πάει σε ένα βιβλιοπωλείο να αγοράσει κάτι. Να, εδώ πέρα μια βιβλιοθήκη, η οποία μπορεί να προσφέρει πολλά. Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι εκεί. Μπάγια, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είμαστε μαζί με τον Γενικό Διευθυντή. Καλή σας ημέρα, τον κύριο Φίλιππο Τσιμπόγλου. Καλημέρα, Μπάγια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε. Ελάτε. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί από το προηγούμενο, την προηγούμενη εβδομάδα ανοίγουμε και Σαββατοκυριακό. Είμαστε που λέει. Μπάγια, πήγαινε το μικρόφωνο, το δικό σου κοντά, διότι το δικό του μικρόφωνο δεν ακούγεται. Είμαστε εδώ και σας καρτερούμε. Λοιπόν, μπορούμε δηλαδή να ερχόμαστε κάθε και Σάββατο και Κυριακή, εννοείται. Ακριβώς. Η δανειστική βιβλιοθήκη, αυτή που σε λίγο θα δούμε, είναι ανοιχτή για το κοινό. Και το Σαββατοκύριακο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και σε λίγο θα μπορεί να δανείζεται και βιβλία και να τα επιστρέφει μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Άρα, μόνο τα ξημερώματα δεν είμαστε ανοιχτοί. Υπάρχει και χώρος ανάγνωσης για τα παιδιά. Ναι, έχει παιδικό τμήμα η δανειστική βιβλιοθήκη για τα παιδιά. Και έχει και το φηβικό, έχει και τους μεγάλους, τους εφήβους. Έχει για όλα τις ανάγκες. Τα πάντα, τα πάντα. Και πόσες χιλιάδες βιβλία υπάρχουν σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Στη δανειστική μαζεύουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 37.000 και σε λίγο, σε λιγότερο από ένα εξάμηνο, θα έχουμε άλλες περίπου 35. Άρα είναι μια σοβαρή βιβλιοθήκη δανειστική που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Υπάρχει βέβαια και η Γενική Συλλογή για τους ερευνητές, για τους λόγιους, για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ιδιαίτερες. Κύριε Τσιμπόγλου, πείτε μου κάτι. Που... Έρχεται κόσμος και δανείζεται βιβλία στην εποχή μας. Στην εποχή μας, βεβαίως. Και μάλιστα μετά την οικονομική κρίση, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, οι αριθμοί και οι ρυθμοί των δανειστημένων βιβλίων αυξήθηκαν. Και έρχεται, το κρατάει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, όσο θέλει. Δύο εβδομάδες, και... σε εμάς είναι δύο εβδομάδες και μπορεί να το κρατήσει με ανανέωση από το ηλεκτρονικό σύστημα της βιβλιοθήκης, άλλες δύο. Ναι. Μπορεί να το ανανεώσει δηλαδή. Πείτε μου κάτι, πρέπει να γραφτείς, να γίνεις μέλος, να κάπως, ας πούμε. Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε εδώ να διαβάσει, να χρησιμοποιήσει τα βιβλία χωρίς καμία διαδικασία. Αλλά αν χρειαστεί να το πάρει, να το δανειστεί στο σπίτι του, τότε πρέπει να είναι εγγεγραμμένος. Πώς γράφεται? Γράφεται από το σπίτι του με τα τάξεις, ναι, τους κωδικούς. Δηλαδή, α, ιντερνετικά γράφεται. Ενδιαφέρον... Ναι. Και παίρνει μια ταυτότητα η οποία είναι αυτής της μορφής και μπορεί να δανειστεί μετά βιβλία μόνος του. Έχουμε τα αυτόματα μηχανήματα, σε λίγο θα μπουν και αυτά στη λειτουργία, οπότε μπορεί να δανείζεται και να επιστρέφει μέχρι τα αργά τα μεσάνυχτα. Πολύ ωραία. Είπαμε Σάββατο και Κυριακή πια, έτσι.
Και Κυριακή, ναι, και Κυριακή. Για τη δανειστική είναι και Κυριακή. Και αυτό, να, πρέπει να το πω, γίνεται εφικτό χάρη στην ενίσχυση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αφού το έφτιαξε το κτίριο δεν μας έχει αφήσει μόνο στην τύχη. Μας έδωσε τελευταία τη δυνατότητα 38 βιβλιοθηκονόμων, δηλαδή πτυχιούχων συναδέλφων που κάπου φαίνονται εδώ, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν το διαμορφωμένο ωράριο. Πάντως είναι ένα κόσμημα, ειλικρινά. Να ανοίξουμε Σαββατοκύριακο. Ειλικρινά είναι ένα κόσμημα Αθηνική Βιβλιοθήκη και αποσυμφορήθηκε και ανανεώθηκε και μπράβο. Και μπορεί πια να τη χαρεί ο καθένας. Ωραία, θα έρθουμε εκεί να πάρουμε ένα βιβλίο, να σας δούμε για από κοντά. Να το ξέρει πάντως το κοινό ότι μπορεί να έρθει εκεί και να πάρει τα βιβλία του στο Σταύρος Νιάρχου. Μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και μετά. Και μετά βλέπω τον καιρό εδώ. Βρε καλό στην Ελλάδα. Ο καιρό ταιριάζει παντού. Τι γίνεται, πώς θα. Πού πάμε. Μια χαρά, πού βαδίζουμε. Έχουμε ένα ντροσιακό. Οι Ευρωπαίοι πεθαίνουν, πρόσεχε, σαν τα ποντίκια πέφτουν. Μην το λες, τα αστεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Μιλάμε τώρα για Νότια Γαλλία, 45-46 βαθμούς Κελσίου. Ασύλληπτα νούμερα, σπάνε ρεκόρ. Εμείς κρατάμε ακόμη το πανευρωπαϊκό ρεκόρ, να σου πω. Ποια είναι η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχουμε ποτέ στην Ελλάδα, αντε, πες μου ένα νούμερο. Δεν ξέρω. Πες κάτι. 48. Τι θα παίξεις μετά, τι παιχνίδι τυχαίο. Τζόκερ. Ωραία, άντε, καλή τύχη σου, εύχομαι. Ευχαριστώ. 48 βαθμοί λοιπόν είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Από το 1977, παρακαλώ, στην Ελευσίνα εδώ. Από τότε που πέθανε ο κόσμος και εδώ, έτσι. Και το 87 είχαμε πολλού θανάτους. Το 87 ήταν το, ναι, 3.000 νεκρούς. Στη Γαλλία το 2003, 14.000 νεκρούς. Μιλάμε απίστευτα νούμερα, τα οποία τα ξεχνάμε. Ξέρεις, ναι. Συμβαίνουν και τα ξεχνάμε. Αλλά δυστυχώς το κλίμα μάλλον αλλάζει. Οπότε θέλει. Εδώ έχουμε τα μελτέμια. Δεν μας νοιάζει τίποτε. Δεν σε νοιάζει, Τα μελτέμια είναι βοηθάνε, παιδιά. Τώρα μουρμουράμε εμείς που έχει τρικυμία η θάλασσα τον Αύγουστο, αλλά. Είναι φυσικό κλιματιστικό σε όλα τα χρόνια της Ελλάδας. Δεν θα πάψει ποτέ, νομίζω. Θα μας κρατήσουν δροσερούς και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί. Αύριο, λοιπόν, Κυριακή. Περιμένουμε μόνο κάποιες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα βόρεια. Γενικότερα ηλιοφάνεια. Χωρίς καμία βροχή. Πόσο καιρό είχα να το πω αυτό, νομίζω πάρα πολλούς μήνες. Για το Χατζή ήταν αυτό, δώρο. Αφιερωμένο. Καμιά βροχή. Όχι, λοιπόν, αύριο στη χώρα μας. Γενικώς θα έχουμε ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε και τα μελτέμια μας. Αυτά θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο, τα 8 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Μας κρατάνε δροσερούς, προσοχή όμως για τις πυρκαγιές. Να είμαστε σε επιφυλακή. Μεγάλος ο κίνδυνος, πολύ υψηλός και σήμερα και αύριο, κυρίως στις προσύνεμες περιοχές μέσα στο Αιγαίο. Εύβοια, Αττική, Βιωτή, Ανατολική Πελοπόννησο. Θέλει προσοχή σε αυτές τις περιοχές, γιατί θα διατηρηθούν οι ισχυροί βοριάδες όλες τις ημέρες. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Όπως σας είπα, θα περάσουμε δροσερά. Δηλαδή 34 μόνο στη Δυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα 31, 32. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα νομίζω θα είναι. Και εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Καλά τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα θα έχουμε μόνο κάποιες τοπικές συννεφιές, κυρίως στις πρωινές ώρες, και η θερμοκρασία και εκεί το μεσημέρι στους 31 βαθμούς. Και αποκλίνοντας ότι Δευτέρα, Τρίτη όλα καλά. Κύριε Χατζή μου, δεν έχει βροχές πουθενά. Διατηρούνται τα μελτέμια. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε αρκετή ζέστη. Θα τα πούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Αύριο τα υπόλοιπα για την ημέρα των εκλογών. Βέβαια. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τα βαντούρ το βράδυ. Για να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια, στην πρώτη Αθηνών. Ο κύριος Γιώργος Καράς, ο υποψήφιος βουλευτής στο κίνημα αλλαγής στον τομέα Β' Αθήνας, στον δυτικό τομέα Β' Αθήνας, και η κυρία Γερασιμούλα Στάμου, υποψήφια βουλευτής στην ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου στη Β' Περιφέρεια Πειραιά. Πειραιά, γεια σας. Ελάτε, Δημήτρη. Λοιπόν, κύριε Μωραϊτάκη, για να ξεκινήσουμε από εσάς τώρα. Εσείς πάτε φουλ για αυτοδυναμία. Οπότε, έχουν τελειώσει εκλογές. Τι τρέχετε και φωνάζετε. Μόνο για το Σταυρό, το προσωπικό σας. Όχι, δεν είναι έτσι. Καταρχήν να πω καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πολύ που με καλέσετε σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή σας που είναι πολύ σοβαρή. Ευχαριστώ, γιατί ο τρόχρονος τρέχει, ναι. Λοιπόν, και κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται για να πάρει την αυτοδυναμία. Και περισσότερο όμως αγωνίζεται για να ικανοποιήσει τους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι υποφέρουν από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Η υπερφορολόγηση είναι εντυπωσιακή, δεν υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο σε κανένα μέρος του κόσμου. Δεν μπορεί να είναι 81%
οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές και σύν τον ένφια να ξεπερνάει το 100%. Χωρίς να υπολογίζουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι υπάρχει και η προκαταβολή φόρου. Αυτό είναι απίστευτο. Αλλά εκτός από αυτό το απίστευτο, αυτό που διαπίστωσα πηγαίνοντας στις γειτονιές της Αθήνας, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους και κυρίως δεν μπορούν να γυρίσουν. Χθες έκανα μία. Μα το πρωί πιο εύκολα, φεύγουν με το βράδυ. Πολύ μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στις 8 η ώρα και πάρα πολλές κυρίες μου λέγανε ότι με χαρά μας να έρθουμε στις 8, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε μετά στις 10 το βράδυ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάμε, τι γίνεται. Το παρατραβάτε. Όχι, δεν το παρατραβάω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λείπουν 4.400 αστυνομικοί στην Αθήνα και γι' αυτό είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα προσλάβει αμέσως 1.500 αστυνομικούς. Το πρόβλημα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό και είναι σχετικά εύκολο να λυθεί. Δεν είναι όπως τα οικονομικά μέτρα που εκεί χρειάζονται λεπτή χειρισμή. Όχι, εύκολο και μονατάκι μου. Δεν μπορεί να πάρετε 10.000 αστυνομικούς τώρα. 1.500 θα πάρεις τώρα. 1.500, αλλά επίσης θα υπάρξει πολιτική βούληση να παταχθεί το παραεμπόριο, να παταχθεί όλη αυτή η έλλειψη ασφάλειας που βιώνουν οι πολίτες, κυρίως της πρώτης Αθήνας. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο. Κύριε Καρά, εσείς τώρα μας πείτε δύο πράγματα για την ανοχή που πάνε εδώ στο Μωραϊτάκι να καταλάβουμε λέει, τι γίνεται. Κατεγράφει. Τι κατεγράφει. Γιατί γελώ, να σας πω την αλήθεια. Εμείς δεν μιλήσαμε για υποστήριξη, μιλήσαμε για συγκεκριμένα θέματα, θεματικές ενότητες οι οποίες μπορεί να έχουν κοινό ενδιαφέρον. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έχουμε πει και διεκδικούμε την τρίτη εντολή και την τρίτη θέση στην ψήφο του ελληνικού λαού. Αν πάρουμε λοιπόν την τρίτη εντολή, θα ξεδιπλώσουμε, κύριε Καμπουράκη και κύριε Χατζή, το πρόγραμμά μας και θα επιλέξουμε τα κρισιμότερα στοιχεία εξ εκείνων, τα οποία θα συζητήσουμε με τα άλλα κόμματα, αν συγκλίνουμε. Αυτή είναι η θέση. Η ψήφος ανοχής, όπως ερμηνεύθηκε, αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η οικονομία. Όχι, επιτρέψτε μου, διότι θα πρέπει να πω και εγώ την άποψή μου. Γιατί γίνεται μια υπερεκμετάλλευση μιας λέξης, γίνεται μια όχι από τους δημοσιογράφους, αλλά αυτό εξυπηρετεί και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θέτει διλήμματα καθημερινά, τα οποία πολλές φορές είναι ψευδοδιλήμματα, μπορεί να έχουν και την έννοια του ηθικού εκβιασμού, αν θέλετε, δηλαδή ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων μεταξύ αυτών και του Κινάλ, να πείσουν ότι θα πρέπει να υπάρξει η πλήρης αυτοδυναμία. Το κάθε κόμμα έτσι επιχειρεί. Έτσι έκανε και επί χρόνια, είναι στο πολιτικό παιχνίδι, κύριε Χατζή, αλλά λένε κάθε στιγμή, κάθε προεκλογική. Όχι, δεν κάνω τον τιμητή των πάντων. Απλώς λέω ότι γίνεται στην κατάλληλη στιγμή, στον προεκλογικό χρόνο. Στον προεκλογικό χρόνο συμβαίνουν αυτά. Τα νούμερα χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνει συμμετοχή. Όχι, επειδή λέει ότι θα μιλήσει με τους άλλους. Αν δοθεί η τρίτη εντολή, θα αποκλειστούν εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να υπάρχουν. Η Χρυσή Αυγή, η Φερρυπίν, δεν πρόκειται να συμβεί. Η κυρία Στάμου εδώ δίπλα την αποκλείστε. Η κυρία Στάμου ενδεχόμενα, η πλευρά της κυρίας Στάμου ενδεχόμενα, δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτά. Βεβαίως η πλευρά κυρίου Βαρουφάκη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι βέβαια ιδιαίτερα. Μας αρέσει όμως η θέση της αντιπολίτευσης. Έχουμε πετύχει στην αντιπολίτευση, αν θέλετε. Και για να τελειώσω μόνο αυτό το ηθικό δίλημα, δεν γίνεται δεκτό από εμάς. Εντάξει, να σας πω όμως κάτι. Μια κουβέντα θέλω να πω, ότι αυτό που υπονοεί προφανώς ο αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως σήμερα, κ. Μητσοτάκης, τι είναι? Ότι αν εμείς δεν έχουμε αυτοδυναμία και αν εσείς δεν φροντίσετε να πάει ο τόπος μπροστά και να κυβερνηθεί, με τον όποια συμφωνία δεν είμαι εγώ τώρα ο ειδικός για να σας το αναλύσω, προφανώς θα πάμε σε εκλογές. Το είπατε και μόνος σας νωρίτερα, πριν από ένα λεπτό. Ο κόσμος το περιγράψατε. Όχι, ο κόσμος θα όχι κύριε Χατζή. Κοιτάξτε, εγώ από αυτό τώρα τα έχουμε. Είναι παλιά συνταγή. Ο κόσμος αποφασίζει λοιπόν να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Δεν έχει αυτοδυναμία, έτσι. Και πάμε τώρα, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται κυβέρνηση. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κυβέρνηση, δεν κάνει κυβέρνηση. Πάτε, παίρνετε εσείς τώρα το χαρτί. Ποιο κόμμα είναι αυτό, αφού προηγουμένως το περιγράψατε. Εάν και με τη Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνήσετε, λοιπόν. Πάμε για εκλογές.
Άρα είπε το Μητσοτάκη, σα κάνει ηθικό δίλημα. Είναι ηθικό το δίλημα προ του ψηφοφόρου. Είναι ηθικό με την έννοια την εξή. Επιτρέψτε μου να το πω. Τι να σα επιτρέψω. Αφού ο ίδιο το λέει προ του ψηφοφόρου που λέει ότι θέλω αυτοδυναμία οπωσδήποτε. Βέβαια δεν θέλει. Αυτό όμω και ο ξέρετε κανένα κόμμα να πάμε σε εκλογέ. Εσεί είστε εκτό γραμμή. Τι είπατε. Το πάμε σε εκλογέ που είπατε στο τέλο είστε εκτό γραμμή. Όχι, δεν είναι καθόλου εκτό γραμμή. Αν δεν προκύψει σύγκριση, αν δεν προκύψει σύγκριση. Θα πάμε για εκλογέ. Λοιπόν, κυρία, να μιλήσουμε και με την κυρία Στάμου, γιατί την αδικήσαμε. Κυρία Στάμου, εσείς κατεβαίνετε τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως. Ναι. Τι επαγγέλλεστε? Δικηγόρος είμαι. Α, δικηγόρος. Και πώς με τον κύριο Βελόπουλο, τι είναι αυτό που σας, σαν μια νέα γυναίκα, μια επαγγελματία, σας προσελκύει στο... Τι είστε, για το κόμμα τώρα λέμε, είστε ακροδεξιοί, είστε απατριώτες, ναι, είστε τι... Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς δεν θέλουμε να παίρνουμε ταυτότητες χαρακτηρισμούς, οι οποίοι πολλές φορές είναι κατ' επίφαση χαρακτηρισμοί πάνω στην ιδεολογία. Καλά, γιατί βλέπουμε... η διατύπωση όμως οραμάτων, προγραμμάτων, απόψεων... χαρακτηρίζει και ιδεολογικά. Η γραμμή υπάρχει και η γραμμή αυτή λέει ότι είμαστε Έλληνες και το πρόγραμμα δεν χαρακτηρίζεται. Θα σας πω. Όχι, θα σας πω όμως τι γίνεται. Η γραμμή δεν χαρακτηρίζεται από την ονομασία της ιδεολογίας, από το τι λέω ότι είμαι, αλλά από τις θέσεις που προτείνω. Και πρωτοφανώς για τα ελληνικά δεδομένα, η ελληνική λύση επιλέγει να μην μιλήσει θεωρητικά, να μιλήσει πρακτικά. Και να πει ότι για το κάθε ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία, σε όλους τους κλάδους, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκινήσαμε πρώτα να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας, 290 σελίδων, το οποίο έρχεται και επικαιροποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα για να είναι κοντά στα δεδομένα της εποχής. Ευρωπαϊκό κόμμα είστε θεωρείτε εσείς ή ευρωσκεπτικιστικό? Το Ευρωπαϊκό κόμμα είναι επίσης μια σχετική έννοια. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η Ευρώπη, όπως θα θέλαμε να υπάρχει, με την έννοια που θέλαμε όλοι να έχουμε μια συμμαχία και να είμαστε συνταγμένοι σε ένα πλαίσιο που ένα στηρίζει τον άλλον και ευνοεί τον άλλον σε επίπεδο συμμαχιών, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν υφίσταται. Κοιτάξτε, αυτό το είπα, το λένε πολλοί. Το είπε και ο Καραμάνης προχτές στη Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη αλληλεγγύης. Αλλά, ωραία, αφού δεν είναι, θα μείνετε, θέλετε να μένουμε σε αυτήν την Ευρώπη για να τη διορθώσουμε ή θέλετε να φύγει η χώρα από την Ευρώπη? Αυτό ρωτάει. Αφού δεν είναι, λοιπόν, προσπαθούμε και θέλουμε να διορθωθεί, να όχι βρούμε, να φύγουμε να από την Ευρώπη. Να συνειδητοποιήσουμε όμως. Ξέρετε, κύριε Χατζή, πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε γύρω μας. Ποιο είναι το πλαίσιο. Το ξέρουμε, εμείς θέλουμε ζούμε, στην ουσία, δεν είναι να διαλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη ή δεν θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Πρέπει να διαλέξουμε αν η Ευρώπη είναι σύμμαχος μας, αν μας βοηθάει. Και να δούμε ο τέλος πάντων σε αυτή την περίπτωση πια. Επειδή όλοι σκέφτονται. Γιατί θα μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω. Βεβαίως. Η Ευρώπη πολύ λίγο μας βοήθησε και στην περίπτωση με τους Τούρκους και γενικότερα δεν μας είναι. Μας βοήθησε στην περίπτωση με τους Τούρκους. Πολύ λίγο είπα. Α, δεν σας άκουσα. Λέω λοιπόν, ωραία, αυτή είναι η Ευρώπη. Την ξέρουμε. Έχουμε αποκρισταλωμένη άποψη για το τι συμβαίνει με τα κράτη της Ευρώπης σήμερα. Λέω, αυτή η Ευρώπη που είναι σήμερα, πρέπει να μείνουμε μέσα και να παλέψουμε για κάτι καλύτερο ή πρέπει να φύγουμε και να πούμε παιδιά δεν μας κάνετε εσείς, γεια σας? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εκλέξει τον πρόεδρό μας ως ευρωβουλευτή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν προβάλλουμε. Σας λέω, δεν σκύβουμε το κεφάλι και δεν λέμε ότι είμαστε ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο το οποίο ακολουθούμε. Διεκδικούμε. Στην Ευρώπη αυτή εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας και λέμε ότι τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούν τον τόπο μας. Θέλουμε συμμαχίες οικονομικά. Ξέρετε ότι όλες οι συμμαχίες. Μα σε επίπεδο Ένωση Ευρωπαϊκή, μα σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίνονται και προσδιορίζονται από τα συμφέροντα τα οικονομικά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σήμερα. Και αν θέλετε ένα ακόμα σχόλιο. Για να ολοκληρώσουμε. Πολύ αναφέρθηκε πριν. Υπήρχε μία έτσι. Και επειδή το ακούμε πολύ, είναι πρώτα απ' όλα να σα πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, γιατί είναι κατάκτησή μα. Και το 4,2% είναι κατάκτησή μα, γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο καλώ ή κακώ δεν προβλήθηκε αρκετά από τα μέσα. Και για να είμαι σήμερα εγώ εδώ. Είμαι χαρούμενη γιατί είμαι η πρώτη από το. Από το κόμμα μας, έτσι υποψήφιο που έρχομαι εδώ. Οπότε είναι χαρά μου μεγάλη αυτή. Όχι, έχει ξανάρθει και άλλη υποψήφια. Όχι, έχει έρθει μόνο ο πρόεδρος μας. Όχι, στη δική μας. Όχι, δεν έχει έρθει. Είμαι βέβαια γι' αυτό. Και υπάρχει και μία τάση, να το πούμε και αυτό, γιατί πρέπει όλα να τα βάζουμε στο τραπέζι. Αυτή η τάση που υπενήχθηκε λίγο και πριν για τους συσχετισμούς με τη Χρυσή Αυγή, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Επειδή είστε δικηγόρος και δεν σταματάτε, θα σταματήσω εγώ. Πρέπει όμως να τα οριοθετήσουμε κάποιες έννοιες και κάποια πράγματα. Δεν έχετε, εντάξει. Κύριε Μωρατάκη, ένα τελευταίο σχόλιο για την επομένη των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία είναι πασίβηλο ότι εάν κερδίσει τις εκλογές, χρόνο πολύ να τις χαρίσουμε δεν έχει. Πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις. Πιστεύετε ότι έχει αυτή η δυνατότητα? Πολύ γρήγορα για να πάω και στον. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία έχει καταρτήσει τέτοιο πρόγραμμα
το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Ήδη έχουν σχηματιστεί και τα πρώτα νομοσχέδια και τα οποία θα κατευθούν και θα ψηφιστούν. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Ο κόσμος θέλει άμεσες λύσεις και γρήγορα αποτελέσματα. Και όλα αυτά θα γίνουν αμέσως. Και οφείλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα έχει κάνει τέτοιο λεπτομεριακό πρόγραμμα, το οποίο ας πούμε έχει εκδώσει και σε φυλάδια. Ο τίτλος είναι «Πώς να ζούμε μια καλύτερη ζωή». Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί άμεσα. Μάλιστα. Για πέστε μας, κύριε Καρά, πιστεύετε ότι θα έχουμε κυβέρνηση τις επόμενες μέρες? Κατά τα γκάλοπς είναι σφόδρα ενδεχόμενο να έχουμε κυβέρνηση. Μάλιστα. Κατά τα γκάλοπς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υποψήφιος στην Πρώτη Αθήνα, ο κύριος Μωραϊτάκης. Υποψήφιος με το κίνημα αλλαγή στο δυτικό τομέα της Αθήνας, ο κύριος Καράς. Και υποψηφία της νέας Λύσης, η κυρία Γερασιμούλα Στάμου. Στη Β' Πειραιά, μια περιφέρεια η οποία πασχίζει και πάσχει σε πάρα πολλά σημεία. Ένα τελευταίο επιλογό να κάνω κι εγώ. Και εγώ ξέρετε πόσα τελευταία, ναι. Μια περιφέρεια η οποία πάσχει σε πολλά σημεία και οικονομικά. Εμείς ολοκληρώσαμε εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή προσωπική επιτυχία στον καθένα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, η ώρα 10. Γεια σας.